Ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας. Μάλιστα με τον υπότιτλο «Ο εξέχων χρόνος της Σουηδικής Αποστολής στην Κύπρο». Ο εξέχων και για πολλούς επίσης απρόσμενος. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τρεις μάλλον δεκαετίες, υπάρχει πολύ μεγάλο έντονο ενδιαφέρον, όχι μόνο για την ιστορία και την αρχαιολογία, αλλά για την ιστορία της ιστοριογραφίας και την ιστορία της αρχαιολογίας. Οι επιστήμονες συνειδητοποιούν ότι δεν βρίσκονται έξω από την ιστορική διαδικασία και είναι απλοί παρατηρητές αυτών που συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά είναι κομμάτι τους. Ως εκ τούτου, οι απόψεις τους, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν το υλικό τους, η ιδεολογία τους, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την πρόσληψη του παρελθόντος σημαντικά. Δεδομένως όχι όσο σημαντικά τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα, αλλά πάντως με ένα καθοριστικό τρόπο. Γι' αυτό και έχει σημασία να καταλάβουμε το πώς ξεκινάει η διάθεση των ανθρώπων να μάθουν για το παρελθόν τους, πώς εξελίσσεται και πώς αυτό επηρεάζεται από διάφορες και ιστορικές εξελίξεις, αλλά και απρόσμενες συναντήσεις όπως είναι αυτές για τις οποίες θα μας μιλήσει ο κ. Μπουρογιάννης. Ο κ. Μπουρογιάννης σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, στη Σκωτία, και εικόνισε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα Αθηνική και Κυπριακή Κεραμική, το γύρο των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Είχε εργαστεί στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Υγειακών Σπουδών της Ρόδου, στο Τμήμα Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου, στο Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων της Στοκχόλμης, όπου και βρίσκονται οι αρχαιότητες που βλέπετε στην πρώτη διαφάνεια, και μάλιστα εκεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ιδρύματος Λεβέντη, και επίσης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα, ενώ είχε διατελέσει και τη σκέψη της ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Από το 2018 είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού έργου που μελετά κυπριακές αρχαιολογικές, επιγραφικές και νομισματικές ενδείξεις στη Μεσόγειο, από την ύστερη χαλκοκρατία έως το τέλος της κλασικής περίοδου. Και η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Έχει λάβει μέρος ένας καφές και τον φίλο του Μεσόγειου, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Λίβανο και Αίγυπτο, άρα έχει δει την μεσογειακή αρχαιολογία και από το πρόγραμμα από πρώτο χέρι. Έχει διδάξει μαθήματα αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ακαδημία Πλάτωνος, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Μεταπτυχιακό για την Ανατολική Μεσόγειο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και όσον αφορά την ερευνητική και κριτική του δραστηριότητα, το 2015 οργάνωσε συνέδριο, το Παραλογικό Συνέδριο στη Στοκχόλμη, το οποίο δημοσιεύτηκε και βλέπετε εδώ αριστερά το εξώφυλλο της δημοσίευσης, ενώ πέρσι δημοσίευσε μαζί με την καθηγήτρια Νότα Κούρου, την επίτηδη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα εξαιρετικά χρήσιμο οδηγό για την αρχαία κυπριακή κεραμική. Σήμερα λοιπόν μας μιλήσει και για την ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας και των εξέχων ρόλων της Σουηδικής Αποστολής στην Κύπρο. Κύριε Μπουρογιάννη. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω πως ακούγομαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς θερμά τον καθηγητή σας, τον Δ. Νικόλα Παπαδημητρίου, για την προς εμένα πολύ τιμητική πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για την ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας και να αναφερθώ έτσι με μια ιδιαίτερη έμφαση, ελπίζω θα μου την αιτιολογήσετε και δικαιολογήσετε, στον ρόλο που είχαν οι Σουηδοί στην θεμελίωση της επιστημονικής κυπριακής αρχαιολογίας με έναν τρόπο τον οποίο θα δούμε παρακάτω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικά και έχουν να κάνουν βέβαια με την ιδιαίτερη γεωγραφική δυναμική που έχει η Κύπρος. Μιλάμε βέβαια για ένα νησί το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια εξαιρετικά επίκαιρη θέση, πολύ κοντά στις ακτές της Ιεροπαλαιστίνης, πολύ κοντά στην μεγάλη Χερσόνησο της Μικράς Ασίας, πολύ κοντά στην Αίγυπτο και λιγότερο, αλλά επίσης
κοντά σε μια σχετική εγκύτητα με την Πολυνησία του Αιγαίου. Η Κύπρος, το γνωρίζετε καλύτερα ίσως και από εμένα, η Κύπρος τουλάχιστον είναι ένα νησί πολύ ευνοημένο συστικό, όχι μόνο από την γεωγραφική του θέση, αλλά και από την φύση. Έχει πλούσιο υπέδαφος, έχει άφθονη ξυλία στα ορεινά της, έχει μια ακτογραμμή, η οποία μπορεί να μην έχει πολλά και ιδιαίτερα κλειστά σημαντικά λιμάνια, είναι όμως μια ακτογραμμή ομαλή σε γενικές γραμμές και ως εκ τούτου φιλόξενη, μια ακτογραμμή στην οποία δηλαδή εύκολα μπορούσαν να προσεγγίσουν και να δέσουν τα πλοία. Και επίσης είναι ένα νησί ευνοημένο και από την ίδια την φορά των θαλασσίων ρευμάτων, όπως βλέπετε στον χάρτη του εδώ, τα οποία κινούνται συνήθως στην περιοχή της Κύπρου με φορά αντίθετα από εκείνη των δικτών του ρολογιού, ευνοώντας ουσιαστικά την ναυσιπλοεία μεταξύ του νησιού, των ακτών της Ιεροπαλαιστίνης, της Μικράς Ασίας αλλά και της Αιγύπτου. Όλα αυτά τα πολύ ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της Κύπρου ως τόπου και ως νησού, νομίζω τα έχει επισημάνει συνοπτικά αλλά εξαιρετικά εύκολα ο Στράβων, βέβαια, στο βιβλίο του, στα γεωγραφικά του, ο οποίος αναφέρεται στην θέση της Κύπρου, στην αρετή της, η οποία δεν υπολείπεται κανενός άλλου μεγάλου νησιού της Μεσογείου, και βέβαια στην εφορία της, διότι, όπως βλέπετε στο χωρίο που υπάρχει στην διαφάνειά σας, την χαρακτηρίζει έβινο και ευέλαιο και αυτάρκη σε σιτάρι, και βέβαια αναφέρεται στο κατεξοχήν γνώρισμα κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού, που δεν είναι άλλη από τον χαλκό. Η Κύπρος είναι βέβαια εξαιρετικά πλούσια σε χαλκό, αυτά ήδη είμαι βέβαιος ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό που έχει όμως νομίζω αξία, ειδικά σε σχέση με το σημερινό μάθημα, είναι ότι μόλις ότι η Κύπρος είναι ένα μεγάλο νησί Μεσογείου, είναι όμως ένα σχετικά μικρός τόπος, είναι παρόλα αυτά ένας τόπος με πολύ μεγάλη αρχαιολογική και ως εκ τούτου ιστορική βαρύτητα, σχεδόν αντιστρόφως ανάλογη στις έκτασής της. Επίσης, φαντάζομαι ότι έχετε ήδη συνειδητοποιήσει ότι η αρχαιολογική βιβλιογραφία της Κύπρου, η κυπριακή αρχαιολογική βιβλιογραφία, είναι εκτενέστατη και άρτια, σε σημείο που θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει την Κύπρο πρότυπο σε παγκόσμιο ίσως επίπεδο όσον αφορά την αρχαιολογική έρευνα, την τεκμηρίωση της αρχαιολογικής έρευνας και αυτό που είναι το ποθητό αποτέλεσμα για την επιστημονική κοινότητα, τη δημοσίευση. Η Κύπρος έχει μια πλουσιότατη αρχαιολογική και ιστορική βιβλιογραφία, η οποία νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τόπους της Μεσογείου πολύ μεγαλύτερου στη έκταση. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα και δεν είναι καθόλου αυτονόητα, νομίζω. Παρά τη σημασία της, οποία τώρα είναι πλέον απολύτως κατοχυρωμένη επιστημονικά, η κυπριακή αρχαιολογία είναι σαφώς ένα αυτόνομο επιστημονικό πεδίο, το οποίο θεραπεύει ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων με πολύ μεγάλη συνέπεια, Κυπρίων και ξένων, η αρχή της κυπριακής αρχαιολογίας είχε ίσως μια κάπως διαφορετική προοπτική πορεία. Και αυτό διότι, παρά την αξία της, η λαμπρότητα και η μνημιακότητα και το υπερβολικό μέγεθος που επιδεικνύουν άλλες περιοχές που γυμνιάζουν με την Κύπρο, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η περιοχή της Μεσοποταμίας, η οποία δεν απέχει και τόσο πολύ, περιοχές που ήταν πολύ πιο ισχυρές και καθιερωμένες κατά κάποιον τρόπο ακαδημαϊκά, ουσιαστικά διαμόρφωσαν τις πρώτες προσεγγίσεις προς την αρχαιογνωσία την κυπριακή. Είχα μια σχετική καθυστέρηση, θα μπορούσε να πει κανείς, στην κατοχύρωση της κυπριακής αρχαιολογίας ως αυτοδύναμου επιστημονικού πεδίου, συγκριτικά για παράδειγμα με την Αιγυπτιολογία, με την κλασική αρχαιολογία ή με την αρχαιολογία του Αιγαίου χώρου. Ο στόχος μου σήμερα είναι ουσιαστικά μια σύντομη επισκόπηση της πορείας από αυτή την σποραδική αρχαιογνωσία, η οποία εκδηλώθηκε πιο συστηματικά από τον 19ο αιώνα, στην αρχαιολογική έρευνα, στη συστηματική αρχαιολογική έρευνα και στην κατοχύρωση της κυπριακής αρχαιολογίας ως αυτοδύναμου επιστημονικού πεδίου, περιγράφοντας παράλληλα πώς οι πολιτικές και οι κοινωνικές ιδιαιτερότητες ενός τόπου, της Κύπρου προκειμένου, μπορούν να επηρεάσουν και σε μεγάλο βαθμό να διαμορφώσουν την πορεία της επιστημονικής και της αρχαιολογικής έρευνας.
Η Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή στην Κύπρο και η ιστορία των Κυπριακών Συλλογών στο Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων στη Στοκχόλμη, το Medelhavs Museum, οι σημαντικότερες και πληρέστερες τεκμηριωμένες συλλογές κυπριακές αρχαιολογίες εκτός Κύπρου, επίσης θα αποτελέσουν μέρος της σημερινής συζήτησης. Πολύ σύντομα, ήδη από τον Μεσαίωνα, οι Ευρωπαίοι περιηγητές επισκέπτονται το νησί, συνήθως ως σταθμό του προσκυνηματικού του ταξιδιού προς τους Αγίους Τόπους. Στις πρώτες αυτές περιηγήσεις, η Κύπρος βέβαια αναφέρεται συχνά ως νησί της Αφροδίτης, ως τόπος όπου κήρυξαν τον χριστιανισμό οι Απόστολοι Παύλος και ο Βαρνάβας, αλλά και ως γεωγραφικός χώρος, όπου εν μέρει εξελίσσεται το θέλος του Σέξπιρ. Υπάρχει δηλαδή μια αρκετά ρομαντική προσέγγιση προς το νησί. Από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσεται το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων περιηγητών, Γάλλων κλασικών, αργότερα των Βρετανών και τις αρχαιότερες αρχαιότητες του νησιού. Μέχρι το 1870, τα χαρακτηριστικά αυτού του ενδιαφέροντος προς τις κυπριακές αρχαιότητες ήταν πρωτίστως θησαυροφυρικά, συλλεκτικά, αρχαιογνωστικά. Είχαν ελάχιστη σχέση όμως με τις επιστημονικές μεθόδους της αρχαιολογίας. Δεν μπορούμε δηλαδή ακόμα να μιλήσουμε για κυπριακή αρχαιολογία στο διάστημα αυτό. Η συλλεκτική αξία των κυπριακών αρχαιοτήτων πυροδότησε μια εκτεταμένη λασκαφική δραστηριότητα προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση. Σε αυτό υπήρχε και ένας πρακτικός λόγος ότι οι κυπριακές αρχαιότητες, ακριβώς επειδή δεν είχαν την κατοχήρωση στα μουσεία των κλασικών αρχαιοτήτων ή των κυπριακών αρχαιοτήτων, ήταν φτηνότερες και σε αυτό το ευκολότερο να αγοραστούν από τα μουσεία. Επομένως υπήρχε μια αυξημένη ζήτηση για τις κυπριακές αρχαιότητες, οι οποίες ήταν εμπολείς άγνωστες και επίσης φτηνότερες και ως εκ ευκολότερες στην αποκτήσή τους. Οι λαθρανσκαφές εκείνες κάλυπταν τα λειτουργικά τους έξοδα από τα κέρδη που προέκυπταν από την πώληση μέρους των ευρημάτων. Σε αυτές, ο όρος λαθρανσκαφής είναι καταχρηστικός, διότι υπήρχαν άδειες για την εκτέλεση αυτών των άνσκαφων, επιδίδονταν συνήθως μέλη ξένων διπλωματικών αποστολών στο νησί, περιηγητές, σε ορισμένες περιπτώσεις Οθωμανοί αξιωματούχοι, αλλά και ο ντόπιος αγροτικός πληθυσμός, ο οποίος συχνά υπό την καθοδήγηση ξένων διπλωματικών ακολούθων, είχε μπει σε αυτό το κυνήγι των κυπριακών αρχαιοτήτων. Η δράση αυτή, η οποία βέβαια είναι ηθικά και επιστημονικά παράδεκτη με τα σημερινά κριτήρια, τροφοδοτούνταν από το γεγονός ότι οι κυπριακές αρχαιότητες κινούσαν το ενδιαφέρον, επειδή αποτελούσαν για τα μεγάλα μουσεία τουλάχιστον του ευρωπαϊκού χώρου ένα πεδίο καινούριο. Και επίσης διότι στο νησί δεν υπήρχε μια αυστηρά θεσμοθετημένη προστασία ή ένα πλαίσιο θεσμοθετημένο το οποίο να ορίζει και να προστατεύει την διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών. Σταδιακά, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, συγκροτείται, ανθίζει ένα εμπόδιο κυπριακών αρχαιοτήτων το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλεκτών αλλά και σημαντικών μουσείων στον ευρωπαϊκό καταχάς χώρο. Το γεγονός αυτό βέβαια τραυματίζει, όπως αντιλαμβάνεστε, τον αρχαιολογικό ορίζοντα του νησιού με έναν τρόπο σχεδόν ανεπανόρθωτο, ακριβώς επειδή ακόμα δεν έχουμε μια αυστηρή νομοθεσία για την προστασία των κυπριακών αρχαιοτήτων. Η υπεύθυνη των πρώτων ανασκαφών, όπως προείπα, είναι συνήθως ξένοι διπλωμάτες, είναι τραπεζικοί, είναι πλούσιοι περιηγητές, οι οποίοι στο παρθένο αυτό αρχαιολογικό και αρχαιογνωστικό πεδίο της Κύπρου ανταγωνίζονται ως προς τα ευρήματα και ως προς την μεθοδολογία εντός εισαγωγικών των ανασκαφών τους και των ανασκαφικών τους εκθέσεων. Ως παράδειγμα, μπορούμε απλά να αναφέρουμε τον Σκοτσέζο Σερ Ρόμπερτ Χάμιλτον Λάγκ, ο οποίος ήταν διευθυντής του καταστήματος της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας στη Λάρνακα μεταξύ του 1860 και 1870. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Λάρνακα αποτελεί το κύριο και πλέον κοσμοπολίτικο αστικό κέντρο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, του νησιού και βέβαια λιμάνι. Και ο κύριος αυτός, ανέπτυξε ο Σκοτσέζος αυτός, ζωηρό ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες κυρίως του Ιδαλίου και της Πύλας. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας Γάλλων ερευνητών στην Κύπρο, κυπριακές αρχαιότητες καταλήγουν στο 1883 ήδη στο Μουσείο του Λούβρου, κατοχυρώνοντας το ενδιαφέρον για την κυπριακή αρχαιολογία σε ένα από τα πιο σημαντικά και μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού.
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον τώρα μουσείων του δυτικού κόσμου για τις κυπριακές αρχαιότητες σχετίζεται και με τους ιδιαίτερους συνδέσμους της νήσου τόσο με τον ελληνικό κόσμο όσο και με την Ανατολή. Η Κύπρος δεν έχει ακόμα κατοχυρωθεί ως ένας ανεξάρτητος αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος. Υπήρχε η τάση να συνδέεται είτε με το Αιγαίο είτε με την περιοχή της Ιεροπαλαιστίνης. Επομένως, αυτό στα πρώτα βήματα της αρχαιογνωσίας της Κυπριακής επίσης είχε μια επίπτωση. Παράλληλα, βέβαια, μιλάμε για ένα νησί το οποίο είχε μυθολογικό θέλγητρο και γόητρο ως γενέθλιος τόπος της θεάς Αφροδίτης, αλλά και ως τόπος όπου εγκαταστάθηκαν εκεί κάποιοι εξ αυτών τουλάχιστον μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Πριν προχωρήσω, απλά να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον χάρτη της νήσου, με τον οποίο επίσης είμαι βέβαιος ότι είστε πολύ εξοικειωμένοι και στον οποίο σημειώνονται ορισμένες από τις βασικές αρχαιολογικές θέσεις του νησιού, χωρίς χρονολογική αλληλουχία στο συγκεκριμένο, δηλαδή υπάρχουν θέσεις προϊστορικές και θέσεις των ιστορικών χρόνων σε όλη την έκταση της Κύπρου. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας και της κυπριακής αρχαιογνωσίας, διότι ακόμα δεν μιλάμε για αρχαιολογία με την αυστηρά επιστημονική έννοια του όρου, χωρίς να αναφερθεί σε μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Κύπρου, που δεν είναι άλλη από τον Λουίτζι Πάλμα και Τσεσνόλα. Ενδεχομένως αρκετοί από εσάς να τον έχετε ακούσει, να είσαστε εξοικειωμένοι με το όνομά του. Έχει δώσει το όνομά του σε μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες συλλογές παγκοσμίως κυπριακών αρχαιοτήτων και αναφέρομαι βέβαια στην Κυπριακή Συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Βλέπετε τη φωτογραφία του σε προχωρημένη ηλικία εδώ. Και είναι ορισμένα από τα αριστουργήματα της συλλογής Τσεσνόλα. Ο Τσεσνόλα είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στην γλυπτική, γι' αυτό και στο Μητροπολιτικό Μουσείο βρίσκει κανείς πραγματικά αριστουργήματα της κυπροαρχαϊκής και πρώιμης κυπροκλασικής περιόδου, κατασκευασμένα βέβαια όπως γνωρίζετε κυρίως από ασβεστόλιθο. Η Κύπρος δεν διαθέτει μάρμαρο, διαθέτει όμως έναν πολύ εύπλαστο καλής ποιότητας ασβεστόλιθο και μέσω αυτού του υλικού εκφράζεται η κυπριακή γλυπτική. Η συλλογή αυτή έχει μελετηθεί, έχει δημοσιευθεί, υπάρχει ένας κατάλογος αναλυτικός, δημοσιευμένος αρχικά από το 2000 από τον Βάσο Καραγιώργη, θα μιλήσουμε και αργότερα για τον Βάσο Καραγιώργη, και ένας κατάλογος αργότερα το 2014, δημοσιευμένος από τους Αντουάν Λερμαρή και Τζοάν Μέρτενς, ο οποίος επίσης εστιάζει κυρίως στην κρυπτική. Γεννημένος το 1832, στο παιδεμόντιο της Ιταλίας, βρισκόμαστε δηλαδή στην περιοχή κοντά στο Τωρίνο, ο Λουίτζι Πάλμα Τσεσνόλα ακολούθησε αρχικά μια στρατιωτική καριέρα, έγινε αξιωματούχος στην επαρχία της Αβοίας, κοντά στα σημερινά σύνδελα της Ιταλίας με την Γαλλία, και συμμετείχε το 1854 με τον Βραδενικό στρατό στον πόλεμο της Κρυμαίας, για να μεταναστεύσει λίγα χρόνια αργότερα, το 1858, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1862 ο Τσεσνόλα συμμετείχε ως εθελοντής στον Αμερικανικό εμφύλιο, σε σύμβαση υπηκού, τραυματίζεται εκεί, εχμαλωτίζεται και ελευθερώνεται δύο χρόνια αργότερα, το 1864. Ως τραυματίας πολέμου πλέον, επικεντρώνει τις ενέργειές του σε μια συστηματική προβολή του εαυτού του, προσπαθεί να ενταχθεί στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ και τα καταφέρνει, όπως συμβαίνει πολλές φορές με τους τυχοδιώκτες, καταφέρει μάλιστα να επιλεγεί στη θέση του αμερικανικού πρόξενου στη Λάρνακα. Και αυτή ακριβώς η διπλωματική του ιδιότητα, ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από μια στρατιωτική σταδιοδρομία, αυτή ακριβώς η διπλωματική του ιδιότητα τον φέρνει στην Κύπρο, στη Λάρνακα, το 1865, θα παραμείνει στο νησί σε πρώτη φάση για 7 χρόνια. Όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει τη Λάρνακα να τη φανταστούμε στον προχωρημένο 19ο αιώνα ως το κύριο και πλέον κοσμοπολίτικο λιμάνι της Κύπρου και ως τόπο στον οποίο μπορεί κανείς να αναπτύξει, να δικτυωθεί και να αναπτύξει κοινωνικές επαφές όχι μόνο με την τοπική κοινωνία, την κυπριακή κοινωνία, αλλά και με τους ξένους κατοίκους, διπλωμάτες, τραπεζικούς, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι οποίοι ζούσαν στην πόλη.
Μέσα από αυτού του είδους τη αναστροφή, ο Τσεσνόλα μείνεται ουσιαστικά στη γοητεία των κυπριακών αρχαιοτήτων, τις οποίες προφανώς πριν την έλευσή του στην Κύπρο δεν γνώριζε. Η απουσία τα χρόνια εκείνα ενός νομικού πλαισίου για την προστασία των αρχαιοτήτων και βέβαια η διπλωματική ιδιότητα του Τσεσνόλα ως εκπροσώπου μιας πολύ ισχυρής χώρας, δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη εκ μέρους του μιας ασχολίας αρχαιογνωστικής, η οποία στην πάροδο αυτών των 7 χρόνων της πρώτης παραμονής του Κύπρου θα εξελιχθεί σχεδόν σε πάθος και η οποία έκανε τον Τσεσνόλα διάσημο, αν όχι διαβόητο. Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, λοιπόν, καταλαμβάνεται από μια ανασκαφική μανία, αγαπάει, όπως είδαμε, ιδιαίτερα την κυπριακή πλαστική σε ασβεστόλιθο, το υλικό με το οποίο πρωτίστως εκφράστηκε η κυπριακή γλυπτική, και καθώς ο ίδιος δεν διέθετε κλασική παιδεία, βασίστηκε εμπολή στην ακαδημική καθοδήγηση ανθρώπων του κοινωνικού του κύκλου, προκειμένου να οργανώσει και εντός εισαγωγικών να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των ανασκαφών του. Από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις του ήταν το ιερό της Αφροδίτης στους Βόλγους, το οποίο ανέσκαψε το 1870. Τον βλέπετε εδώ σε μια φωτογραφία να κάθεται δίπλα σε αυτήν σε αυτό το μνημιακό γλύπτο. Και βέβαια, πέρα από την αισθητική απόλαυση και την φιλοδοξία που ικανοποιούσε τον Τσεσνόλα μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδίωξή του ήταν πάντοτε και το κέρδος, διότι στο πίσω μέρος του μυαλού του υπήρχε το ενδεχόμενο πώλησης των ευρημάτων του ένα μέρος τουλάχιστον εξ αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιθυμία του Τσεσνόλα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν διέθετε κλασική παιδεία, δεν διέθετε ιστορική ή φιλολογική παιδεία. Η επιθυμία του να παρουσιάσει μια συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων, η οποία να είναι άρτια και διατηρημένη άριστα, τον οδήγησε συχνά σε ακρότητες όσον αφορά τη συντήρηση των ευρημάτων του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την συγκόλληση σε αρκετές περιπτώσεις σωμάτων, κεφαλών, άκρων, χεριών κτλ. Από γλυπτά τα οποία στην πραγματικότητα δεν συνανήκαν. Από φράσματα γλυπτών τα οποία στην πραγματικότητα δεν συνανήκαν. Τα αποτελέσματα ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις γραφικά, εάν όχι αστεία, και προκάλεσαν την αντίδραση τεχνοκριτικών της εποχής και εμπόρων αρχαιοτήτων, όπως στην περίπτωση εδώ, βλέπετε εδώ μια περίπτωση γεωγραφίας ουσιαστικά της περιοχής, μια Αφροδίτη, η οποία μπορεί να ήταν γενιοφόρος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αρκετές συγχύσεις και αρκετές παρανοήσεις ως προς το πώς έπρεπε να αποκατασταθούν αυτά τα γλυπτά ευρήματα του Τσεσνόλα, προκειμένου βέβαια να φανούν άρτια και ως τούτο να είναι πιο εύκολα στην πώλησή τους. Πέρα από αυτό, προχωρήσω λίγο στην επόμενη διαφάνεια, μάλλον όχι, θα μείνω λίγο σε αυτό. Παρά τις διαβλέψεις αυτές, ο Τσεσνόλα συνεχίζει ανεμπόδιστο στην αρχαιολογική του εντός εισαγωγικών δραστηριότητα μέχρι το 1869, όταν η Οθωμανική κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία απαιτείται πλέον άδεια επίσημη εκ μέρους της Οθωμανικής κυβέρνησης για την διενέργεια ανασκαφών και απαγορεύεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων από το νησί, από τις οποίες όμως ανεσκαμμένες αρχαιότητες το ίμιση καταλήγει στο Αφροκατορικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, που επίσης έχει μια σημαντική συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων. Ακόμα και μέσα σε αυτό το ας πούμε πιο αυστηρό πλαίσιο, ότι Τσεσνόλα εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να συνεχίσει τις έρευνές του, πολλές φορές αγοράζοντας τις εκτάσεις τις οποίες πρόκειται να ανασκάψει, γεγονός που τον απάλασε ως ιδιοκτήτη πλέον της γης από το να καταθέσει φόρο σε ευρήματα προς το Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Αν προσπαθήσουμε τώρα να εντάξουμε λίγο τον Τσεσνόλα στο κλίμα της εποχής του, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε τον ισχυρό αντίκτυπο του έργου του Γερμανού Χάινριχ Σλίμαν, ο οποίος την ίδια περίπου περίοδο κάνει σπουδαίες ανακαλύψεις, οι οποίες συνδέονται με το ένδοξο μυθολογικό παρελθόν του ελληνικού κόσμου και σωστά του κλασικού κόσμου. Ο Σλίμαν, όπως ξέρετε, ανέσκαψε τις Μυκήνες από το 1871 στο 1894, ανέσκαψε και την Τρία στην ίδια περίοδο
Και βέβαια και στις δύο αυτές περιπτώσεις βλέπετε εδώ ορισμένες φωτογραφίες παλιές από την Ακρόπολη των Μυκηνών, τον Σλίμαν σε γραμματώσιμο, θα δούμε και Κύπριο αρχαιολόγο, ο οποίος έχει καταλήξει, είχε την ίδια τιμή, και βέβαια εδώ ανασκαφές από την Τρία, προσδίδοντας βέβαια στις θέσεις αυτές μια ηρωική, ρομαντική και επιστημονική διάσταση. Δεν είναι τυχαία δηλαδή ούτε οι Μυκήνες ούτε η Τρία. Και ασφαλώς η δυνατότητα να ανασκάψει κανείς, να ερευνήσει κανείς αρχαιολογικά τις θέσεις αυτές είναι εξαιρετική ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Για την κοινωνία του 19ου αιώνα ο Σλίμαν επομένως αποτελούσε ένα πρότυπο ανθρώπου με μια κλασική παιδεία, με μια κλασική υποδομή και έναν αντίβαρο, θα μπορούσε κανείς να πει, επιστημονικό αυτή τη φορά, στην επίσης προκλητική για τα ήθη της εποχής, θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, η οποία διατυπώνεται βέβαια για πρώτη φορά στο βιβλίο του The Origin of Species, δημοσιευμένο το 1859 και σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος ξαφνικά από θεϊκό δημιούργημα εντάσσεται σε μια πορεία βιολογικής εξέλιξης, η οποία το συνδέει με τον περίφηκο, το συνδέει με όλη ουσιαστικά την αλυσίδα του ζωικού βασιλείου. Αν εντάξει κανείς αυτή την επαναστατική πραγματικά βιολογική θεωρία της εξέλιξης στα πλαίσια τα συντηρητικά του 19ου αιώνα, μπορεί ίσως να φανταστεί το σοκ για την κοινωνία της εποχής εκείνης. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου έρχεται ο Σλίμαν ή και ο Σλίμαν για να ανακαλύψει, για να διατυπώσει επιστημονικά ότι το παρελθόν του ανθρώπου μπορεί να είναι και να χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας και να είναι σχεδόν ηρωικό. Ο Σλίμαν βέβαια διέθετε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που δεν διαθετώθηκε όλα, την επιστημονική υποδομή και επομένως μία αποδοχή από τον ακαδημαϊκό κόσμο, στον οποίο βέβαια είχε πρόσβαση. Και εδώ βλέπετε μία εικόνα κατά την οποία παρουσιάζεται αποτελέσματα των ανασκαφών του στην Κίνα σε ένα εξειδικευμένο ακροατήριο κυρίων στο Λονδίνο. Ορόσημο τώρα για την συλλογή του Λιούτζι Πάλμα της Εσνόλα, αλλά και γενικά για την σταδιοδρομία του ανθρώπου αυτού, υπήρξε το έτος 1872, όταν το Μητροπολιτικό, ουσιαστικά προκύπτει η σύνδεση με το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης μέσω ενδιαφέροντος απόκτησης από το μουσείο αυτό της Κυπριακής Συλλογής της Εσνόλα. Παρά την απαγόρευση των εξαγωγών αρχαιοτήτων από την Κύπρο, καταφέρνει ο Τσεσνόλα να μεταφέρει εκτός Κύπρου ένα σημαντικό μέρος των ευρημάτων του κυρίου Γλυπτών, αρχικά στην Αγγλία. Υπάγει η επιθυμία του ήταν βέβαια να πουλήσει τις αρχαιότητες αυτές. Διαπραγματεύεται οικονομικά με προσώπους σημαντικών ευρωπαϊκών ουσίων στο Βερολίνο, στην Αγία Πετρούπολη, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, τελικά εγκρίνεται η αγορά του συνόλου σχεδόν της πολύ σημαντικής συλλογής του από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 1872 έναντι του ποσού των 60.000 δολαρίων, που ήταν ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Και επειδή τύχει ευνοεί πάντα τους τολμηρούς ανθρώπους, εκτός από το αντίτιμο της συλλογής του, ο Τσεσνόλα ως ανασκαφέας των κυπριακών αρχαιοτήτων εξασφαλίζει ένα μηνύο εισόδημα 500 δολαρίων και 10.000 δολάρια για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης της συλλογής, η οποία ήταν, όπως είπαμε προηγουμένως, αρκετά προβληματική στις λεπτομέρειες της. Η συλλογή αυτή φτάνει και εκτίθεται στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 1873, στο Μητροπολιτικό Μουσείο, και μετά από μια θριαμβευτική έκβαση επιστρέφει ο ίδιος στην Κύπρο προς αναζήτηση ακόμα περισσότερων κυπριακών αρχαιοτήτων για έναν εξασφαλισμένο πλέον αγοραστή που είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Θα παραμείνει στον Σύμμεθ του 1877, ένα χρόνο πριν την σωματωσή του στην πρόσδεσή του ουσιαστικά στην Βρετανική Αυτοκρατορία, οπότε και επιστρέφει οριστικά στη Νέα Υόρκη. Σύντομα εκλέγεται Γενικός Γραμματέας και το 1879 διορίζεται πρώτος διευθυντής του Μητροπολιτικού Μουσείου, μια θέση την οποία θα διατηρήσει μέχρι το θάνατό του το 1904, και εδώ τον βλέπετε φωτογραφημένο στο γραφείο του. Ο Τσεσνόλα αποτελεί μια εμβληματική φυσιογνωμία για την αρχαιογνωσία της Κύπρου, αν και οι λόγοι βέβαια δεν είναι απαραίτητα επιστημονικοί. Με τα σημερινά δεδομένα,
τα περίπου 35.000 αντικείμενα της συλλογής της Εσνόλα συνολικά, μαζί με την κεραμική, αποτελούν μια λιλασία χωρίς προηγούμενο, όχι μόνο λόγω του τρόπου με τον οποίο εξήλθαν από την Κύπρο, παρακάπτοντας ή ερμηνεύοντας, καθοδοκούν την ούτως ή άλλως ελαστική νομοθεσία της εποχής, αλλά και διότι η μεθοδολογία των ανασκαφών του και βέβαια η τεκμηρίωσή τους είναι με τα σημερινά δεδομένα σχεδόν απαράδεκτες. Η συλλογή του παρόλα αυτά αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα και πλουσιότερα σύνολα κυπριακών αρχαιοτήτων στον κόσμο και μάλιστα διαθέτει ορισμένα πολύ σημαντικά δείγματα της κυπριακής τέχνης. Εδώ λίγο βλέπετε τα δύο κύρια βιβλία δημοσίευσης της συλλογής της Εσνόλα, επιλεκτική δημοσίευση της συλλογής της Εσνόλα, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, του 2000 από τον Βάσο Καραγιώρη και του 2014 από τους Μέρτεν και Εν Μαρή, και ορισμένα πραγματικά αριστουργήματα, μεταξύ των οποίων αυτή η περίφημη σαρκοφάγος από την Αμαθούντα, χρονολογημένη στην αρχή της κυπροκλασικής περίοδου, με τον πολύ πλούσιο ανάγλυφο διάκοσμο και τις άριστα σχεδόν διατηρημένες, διατηρημένα χρώματα στην επιφάνειά της, με πομπή αρμάτων κλπ. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμη μια σύντομη υπενθύμηση ορισμένων βασικών χρονολογικών χρονολογιών μάλλον της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, διότι βοηθούν να εντάξει κανείς στο σωστό ιστορικό και χρονολογικό πλαίσιο και το πώς εξελίσσεται η αρχαιογνωσία στο νησί και πώς από αρχαιογνωσία καταλήγουν σε μια επιστημονικά κατοχυρωμένη αρχαιολογία. Το 1878, μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου, η Κύπρος αναγνωρίστηκε ως Βρετανικό προτεκτοράτο σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική υποστήριξη που θα παρήχε η Βρετανία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίπτωση ρωσικής απειλής. Η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί de jure Οθωμανικό έδαφος, ωστόσο τίθεται υπό Βρετανική προστασία. Ο πρώτος υπαρτοσαρμοστής που διορίζεται ήταν ο Βρετανός Sir Garment Joseph Wolsey, ο οποίος φημιζόταν για την σύνεση και τη μετριοπάθειά του. Μάλλον δεν έχω φτάσει ακόμα εδώ. Το καθεστώς αυτό διήρκησε μέχρι το 1914, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον των τριών συμμαχικών δυνάμεων της Αντάρτ, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ήταν προηγουμένως σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, και ως αντίπεινο για την Οθωμανική αυτή κίνηση, η Βρετανία προσαρτά την Κύπρο, που ενσωματώνεται στην Βρετανική Αυτοκρατορία στις 9 Νοεμβρίου του 1914. Το νέο καθεστώς της Βρετανικής επικυριαρχίας αναγνωρίζεται και από την Τουρκία πλέον με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, έχει ήδη διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και 2 χρόνια αργότερα η Βρετανία ανακηρύσσει την Κύπρο αποικία της. Οι Βρετανοί διατηρούν ουσιαστικά, αρχικά μάλλον, παλιότερη Οθωμανική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία τα ευρήματα των αρχαιολογικών αρχαιογνωστικών ανασκαφών μοιράζονται μεταξύ του ανασκαφέα, του ιδιοκτήτη του ανασκαμένου χώρου και των αρχών. Υπήρχε δηλαδή αυτός ο τριμερής διαχωρισμός των ευρημάτων μεταξύ του ανθρώπου που ανέσκαπτε, που διενεργούσε τις ανασκαφές, του ιδιοκτήτη της γης και βέβαια της επίσημης αρχής. Επέβαλαν ένα αυστηρότερο καθεστώς όσον αφορά τη διενέργεια ανασκαφών, ενώ πραγματοποίησαν μικρής έκτασης έρευνες συνήθως κατά τη διάρκεια δημοσίων έργων και ενίοτε επίσης με καταστροφικά για τον αρχαιολογικό ορίζοντα της Κύπρου αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση αποξήρασης ελών κοντά στη Λάρνακα, για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν επιχωματώσεις από το λόγο της Παμπούλας, που αποτελεί, όπως ξέρουμε μετά από τις ανασκαφές των Γάλλων, το κέντρο της αρχαιολογικής θέσης του κητίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των κυπριακών αρχαιοτήτων, η Βρετανική κυβέρνηση αναθέτει σε έναν Γερμανό αρχαιολόγο, τον Μαξόνι Φαλσρίχτερ, τον οποίο βλέπετε στην φωτογραφία αυτή, σε αυτή την πολύ γραφική εικόνα επάνω στο γάιδαρο, ο οποίος διέθετε κλασική παιδεία, να διενεργήσει ανασκαφές στο νησί. Και όντως αυτός έφτασε στην Κύπρο το 1878. Ο Νεφάλς Βίκτορ ανέσκαψε πολλές θέσεις της Κύπρου, ξεκινώντας από το Κίτιο και συνεχίζοντας την Δαμασό, το Μάριο, το Ιδάλιο, το Σκύτρος κτλ. Είχε ευρυμάθεια του κλασικού ανθρώπου της εποχής εκείνης και προσπάθησε να ταξινομήσει την κυπριακή αρχαιολογία σε σχέση με τους μεγάλους γειτονικούς της πολιτισμούς,
Πράγμα το οποίο φαίνεται στο κύριο έργο του που ήταν, είναι τούτο εδώ, Κύπρος, η Bibel und Homer. Προσπάθησε δηλαδή ουσιαστικά να εντάξει την Κύπρο κάπου ανάμεσα στην βιβλική παράδοση της Ανατολής και στην ομηρική παράδοση του Αιγαίου, ακριβώς διότι δεν μπορούσε να την διαχειριστεί με άλλο τρόπο. Το οποίο δημοσιεύτηκε τώρα αυτό το 1893. Αν και αποδοκίμασε ως κλασικός της μεθόδου που είχε ακολουθήσει πριν από αυτόν τον Τσισινόλα, είχε και αυτός ένα πνεύμα φελινισμού, καθώς ένα μέρος των ευρημάτων του πωλήθηκε σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, πρωτίστως στο Βερολίνο και στο Βρετανικό Μουσείο, στο Μουσείο Βικτόρια Άλμπρεχτ και του Λονδίνου κτλ. Πάντως, ακόμα και ο Νεφάλς Ρίχτερ ουσιαστικά δεν κατάφερε στα τέλη του 19ου αιώνα που βρισκόμαστε να ξεπεράσει τα όρια του ιστοειδηφισμού και να αναπτύξει μια αμυγός επιστημονική μεθοδολογία επικεντρωμένη στην αρχαιολογία της Κύπρου. Από το 1888 και για 10 περίπου χρόνια δραστηριοποιείται στην Κύπρο Βρετανοί αρχαιολόγοι με επιφανέστερο τον John Linton Myers, τον οποίο βλέπετε εδώ στην εικόνα σας, ο πρώτος που ουσιαστικά τοποθετεί την κυπριακή αρχαιολογία και μάλιστα την προϊστορική αρχαιολογία της Κύπρου σε μια πιο στερή επιστημονική βάση και σε ένα πιο ευκρινές χρονολογικό πλαίσιο. Έφτασε στην Κύπρο το 1893 και ανέλαβε αμέσως την επιστημονική παρακολούθηση ανασκαφών σε διάφορες θέσεις στο νησί, στην Αμαθούγκα, στην Καλοψίδα, στην Λάρνακα, στην Αγία Παρασκευή, ενώ σε συνεργασία με τον Όνεφαλς Ρίχτερ, που είδαμε προηγουμένως, μελετά και δημοσιεύει τον πρώτο κατάλογο βρημάτων του Κυπριακού Μουσείου, και θα επανέλθω στο θέμα του Κυπριακού Μουσείου σε λίγο, τα βρήματα των Βρετανικών ανασκαφών πάντως, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτά που ανέσκοψε ο Τζον Μάιρς, δεν παρέμειναν όλα στην Κύπρο, αλλά εγκλούβησαν, όπως είναι αναμενόμενο, και συλλογές στην Βρετανία, μεταξύ των οποίων τη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου, του Μουσείου Ασμόλια στην Οξφόρδη, του Φιτζουίλιαμ στο Κέμπριτζ και άλλων. Μέχρι εδώ βλέπετε, κατανοούμε νομίζω ότι το πλαίσιο στο οποίο διενεργούνται αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κύπρο στο τέλος του 19ου αιώνα είναι ακόμα αρκετά ρευστό, νομικά είναι σίγουρα αρκετά εύκαμπτο. Και αυτό έχει σημασία για να δούμε τη διαφορά με την έλευση, με το τι θα ακολουθήσει όταν ουσιαστικά φτάνει στην Κύπρο η σφυριακή αποστολή, την οποία θα δούμε εκτενέστερα σε λίγο. Η ευκολία με την οποία πλήθος θέσεων στην Κύπρο ανασκάπτονται και εν συνεχεία τα αρχαιολογικά τους ευρήματα καταλήγουν στο Μουσείο του Εξωτερικού, καθιστά χρήσιμη επίσης μια σύντομη επισκόπηση των βασικών σταθμών του νομικού πλαισίου που όρισε αυτές τις δραστηριότητες. Έγινε ήδη λόγος για την Οθωμανική απόφαση για τον νόμο του 1869. Σύμφωνα με τον οποίο χρειαζόταν άδεια για την διενέργεια, επίσημη άδεια για την διενέργεια ανασκαφών και απαγόρευε ουσιαστικά η εξαγωγή αρχαιοτήτων από το νησί. Το 1874 η αρχαιολογική νομοθεσία υφίσταται νέες τροποποίησεις και σύμφωνα με τον νέο νόμο οι αρχαιότητες αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους και η άδεια των ανασκαφών δινόταν από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον τροποποιημένο κανονισμό, το 1/3 των ευρημάτων, όπως προείπαμε, αποδίδεται στον, ανήκει στον ανασκαφέα, το 1/3 στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, εφόσον αυτό δεν έχει απαλωτριωθεί, διότι εάν έχει απαλωτριωθεί, τότε καταλήγει και το δεύτερο 1/3 στον ανασκαφέα, και το τελευταίο αποδίδεται στην τοπική κυβέρνηση. Ο νόμος αυτός με δευτερεύουσες τροποποίησεις εξακολουθήσε να ισχύει και μετά το πέρασμα της Κύπρου και η Βρετανική Επιτυχική Διαρχία το 1878. Το νέο νομικό καθεστώς συνοδεύτηκε από εκτεταμένη, όπως είδαμε, βρετανική ανασκαφική δραστηριότητα, η οποία μάλιστα επικεντρώθηκε σε πολύ σημαντικές θέσεις του νησιού, όπως είναι η έγκομη λόγου χάρη. Ένα και ένα από τους λόγους που πολύ σημαντικό μέρος των αρχαιοτήτων από την έγκομη έχει καταλήξει βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Από το 1884 οι όροι για την εξαγωγή αρχαιοτήτων από την Κύπρο καθίστανται αυστηρότεροι, απαγορεύουν ουσιαστικά την εξαγωγή αρχαιοτήτων από το νησί για μια ακόμα φορά, αν και στην πραγματικότητα για μια ακόμα φορά ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ όπως ακριβώς οριζόταν. Το 1905 μια νέα τροποποίηση της αρχαιολογικής νομοθεσίας απαγορεύει, καταργεί τον νησίων ενός τότε διαμερισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων μεταξύ ανασκαφέα, κυβέρνησης και ιδιοκτήτη οικοπαίδου,
απαγορεύει ουσιαστικά οποιαδήποτε εξαγωγή αρχαιοτήτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του, του Βρετανού κυβερνήτη της Νήσου, ο οποίος παράλληλα είχε και μια ένα πολύ σημαντικό διοικητικό ρόλο ως πρόεδρος της Επιτροπής του Κυπριακού Μουσείου. Και εδώ βέβαια ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο που είναι η ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκοσία το 1882. Εδώ βλέπουμε λίγο τον Sir Joseph Wilson, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, για να καταλήξουμε στην ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου το 1882, όχι στη σημερινή του θέση. Το κτίριο αυτό είναι μεταγενέστερο, θα το δούμε. Οι συλλογές, ο βασικός στόχος βέβαια της ίδρυσης του Κυπριακού Μουσείου ήταν η διαφύλαξη των κυπριακών αρχαιοτήτων, διότι η εκτεταμένη βρετανική και όχι μόνο αρχαιολογική δραστηριότητα, ανασκαφική δραστηριότητα στο νησί, είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη πολύ μεγάλου και σημαντικού πλήθους κυπριακών αρχαιοτήτων. Οι συλλογές αυτές μεταφέρθηκαν αρχικά σε ένα κτίριο της Οδοβικτορίας στην παλιά πόλη της Λευκοσίας, όπου όπως προείπαμε μελετήθηκαν από τον Max von Ephasrichter και τον John Miles. Το μουσείο αυτό άνοιξε τις πύλες του για το κοινό μόνο το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα, ήταν δηλαδή μια πολύ περιστασιακή επισκεψιμότητα, στις 16 Μαΐου του 1891. Το παρόν κτίριο του Κυπριακού Μουσείου, το οποίο στολίζει τη Λευκοσία, ανοικέθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1908, και μάλιστα μετά από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, νικητής του οποίου αναδείχθηκε ο Νικόλαος Μπαλάνος, μέλος της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας, το όνομα του οποίου σας είναι πιθανότατα γνωστό κυρίως από τις μεγάλες κλίμακες ανασκηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη της Αθήνας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει ενδιαφέρον ότι τα σχέδια του Μπαλάνου προσαρμόστηκαν από τον Τζορτζ Τζέφρι και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια νομίζω είναι πως το πρόπλιο, εδώ βλέπετε τον Νικόλα Μπαλάνο σε μια φωτογραφία μπροστά από την Ζωφόρο του Παρθενώνα, πλέον ξέρουμε ότι οι επεμβάσεις του στον Παρθενώνα ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό καταστροφικές, αλλά θα πρέπει πάλι να τις εντάξουμε στο επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο της εποχής και να μην είμαστε ίσως πάρα πολύ αυστηροί. Και επανέρχομαι στο θέμα του πολύ όμορφου προπύλου του Κυπριακού Μουσείου, το οποίο αποτελεί πιστό αντίγραφο του ναού της Αθηνάς Νίκης της Ακρόπολης. Το βλέπετε αν συγκρίνετε εδώ, αυτό το πρόπουλο ουσιαστικά με τους 4 Ιωνικούς κύωνες επάνω και κάτω, και το οποίο κατασκευάστηκε από πεντελικό μάρμαρο στην Ελλάδα και στάλει στη συνέχεια στην Κύπρο για να προσθεθεί και να κοσμήσει την πρόσκληση του Κυπριακού Μουσείου. Αυτό που συμπεριλαμβάνεται ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία ικανοποιούσε το φρόνημα αλλά και το αίσθημα ταυτότητας ενός μεγάλου αριθμού Κυπρίων, της πλειονότητας ίσως των Κυπρίων, οι οποίοι και μέσω αυτού του οικοδομήματος συνδέονται με την Ελλάδα και την αρχαιολογία την ελληνική. Οι κυπριακές αρχαιότητες μεταφέρονται στον κύριο αυτό το 1909. Η ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου ήταν αποφασιστική σημασία για την αρχαιολογία της Κύπρου, αφού πλέον αυτό είναι το επίσημο όργανο εποπτείας της αρχαιολογικής δραστηριότητας στο νησί μέχρι την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου το 1975, το οποίο πλέον μέχρι σήμερα αποτελεί τον θεσμοθετημένο οργανισμό που έχει την ευθύνη και τον συντονισμό του αρχαιολογικού έργου σε ολόκληρο το νησί και δυστυχώς λόγω βέβαια της κατάστασης της πολιτικής στο τμήμα της Νήσου που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει μια πολύ σημαντική μουσιολογική και ανασκαφική δραστηριότητα. Το Κυπριακό Μουσείο, για να επανέλθω, απέκτησε σταδιακά τη δυνατότητα να επιλέγει και να κρατά, χωρίς αντίτιμο, όσα ευρήματα θεωρούσε μοναδικής αξίας. Και αυτό ξεκινά να ισχύει το 1923. Στους ανασκαφείς αναγνωριζόταν ωστόσο το δικαίωμα σε όσες αρχαιότητες δεν είχε επιλέξει η Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή, και όχι μόνο η Επιστημονική, ήταν και η Διοικητική, όπως είδαμε, του Κυπριακού Μουσείου. Το 1912, ένας Κύπριος, ο Μενέλαος Μαρκίδης, ο οποίος είχε σπουδάσει αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι ο πρώτος Κύπριος που διορίζεται έφορος του Κυπριακού Μουσείου, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όπως αντιλαμβάνεστε, διότι πλέον η εποπτεία, ο έλεγχος, η προστασία των κυπριακών αρχαιοτήτων περνούν επιτέλους και δικαίως σε κυπριακά χέρια, θέση την οποία υπηρέτησε επί μία εικοσαετία περίπου. Το έργο του Μενέλαου Μαρκίδη υπήρξε θεμελιώδες, όχι μόνο διότι οργάνωσε το ευρυτήριο αντικειμένο του Κυπριακού Μουσείου και μάλιστα σε συστηματική βάση, αλλά και διότι σε συνεργασία με τον Βρετανό αρχαιολόγο Τζον Μάις, που είδαμε προηγουμένως,
ο οποίος προσκλήθηκε από τον Μαρκίδη το 1912, ερεύνησε ανασκαφικά σημαντικό αριθμό θέσεων στο νησί, παραδείγματος χάρη στη Λάπιθο, στη Λάμουσα, στο Λευκόνικο και αλλού. Τον Μαρκίδιο Σέφορο του Κυπριακού Μουσείου της Λευκοσίας διαδέχθηκε το 1931 μια ακόμα πολύ σημαντική φυσιογνωμία της κυπριακής αρχαιολογίας με πολύ στέρη επιστημονική κατάρτιση, ο Πορφύριος Δίκαιος, τον οποίο βλέπετε στην φωτογραφία εδώ, είναι ο δεύτερος αρχαιολόγος που βλέπουμε στη συζήτησή μας να τιμήθηκε με την μορφή του σε ένα χρωματόσημο. Και στην πολύ ωραία αυτή φωτογραφία στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, την ανακάλυψη ουσιαστικά του κερασφόρου Θεού στις ανασκαφές της Αγγολής. Ο Δίκαιος ανέσκαψε πλήθος θέσεων για λογαριασμό του Κυπριακού Μουσείου το διάστημα 1931 με 1935, οργάνωσε τις συλλογές και ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας του νησιού, θέσεις οι οποίες είτε είχαν ανασκαφεί είτε είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια επιφανειακών επισκοπήσεων. Από το 1935 διενήθησε ο ίδιος ανασκαφές για λογαριασμό πλέον του τμήματος αρχαιοτήτων, του οποίου έγινε διευθυντή το 1961, αμέσως μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αποχώρηση των Βρετανών από τη διοίκηση του νησιού στις 16 Οκτώβου 1960. Η συμβολή του Δίκαιου στην Κυπριακή Αρχαιολογία υπήρξε τεράστια και το επιστημονικό του έργο εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να αποτελεί σημείο επιστημονικής και βιβλιογραφικής αναφοράς. Ο Δίκαιος ερεύνησε και μελέτησε πλήθος πολύ σημαντικών θέσεων, προϊστορικών κυρίως, σε όλη την Κύπρο, μεταξύ των οποίων η Ειρήνη, η Καλαβασός, η Χεροκυπτία και βέβαια η Έγκομη, τομίζουν αυτό αστικό, βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της ύστερης χαρκοκρατίας στην Κύπρο, στο οποίο βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Χάλκινος Κερασφόρος Θεός που βλέπετε στην οθόνη σας, χρονολογημένος στον πρώιμο 12ο αιώνα π.Χ. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ακόμα μία δεσπόζουσα μορφή της Κυπριακής Αρχαιολογίας, η οποία είναι ακόμα εν ζωή και η οποία ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, κράτησε τη διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για 26 χρόνια, από το 1963 ως το 1989, και αναφέρομαι βέβαια με βέβαιος ότι τον γνωρίζετε τουλάχιστον ως όνομα, στον καθηγητή Βάσο Καραγιώργη, μια πατριαρχική μορφή στην αρχαιολογία της Κύπρου, με άρτια γνώση της αρχαιολογίας του νησιού, της τοπογραφίας του νησιού και με μια εντυπωσιακή, σχεδόν εξωπραγματική και υπεράνθρωπη επιστημονική παραγωγή και βιβλιογραφία. Οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί έστω και ελάχιστα με την αρχαιολογία της Κύπρου είναι αδύνατον να μην γνωρίζει και να μην πέσει πάνω στις δημοσιεύσεις του Βάσου Καραγιώργη. Το σύστημα αυτό τώρα το οποίο εισήγαγε ο Δίκαιος βελτιώθηκε περαιτέρω το 1955 όταν υπό την εποπτεία του Βρετανού αρχαιολόγου Έκτορος Κρίκλινγκ πραγματοποιούνται τέλειες επιφανειακές έρευνες σε ολόκληρο σχεδόν το νησί, τον βλέπουμε εδώ, κατά τη διάρκεια των οποίων ουσιαστικά έχουμε μια εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των καταγεγραμμένων προστατικών θέσεων του νησιού από 80 σε περίπου 500. Δηλαδή, είμαστε σε μία περίοδο, στη δεκαετία του 50, που πλέον η τοπογραφία της προϊστορικής Κύπρου είναι πολύ καλά γνωστή και πολύ καλά τεκμηριωμένη επιστημονικά. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον, νομίζω, και το οποίο θα δούμε ότι συνδέεται εν τέλει με τη Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή, είναι πως η κατάργηση της τριμερούς διαίρεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων προκάλεσε αντιδράσεις, όσο και αν αυτό μας φαίνεται περίεργο, εκ μέρους και της τοπικής κοινότητας, με την αιτιολογία ότι θα απέτρεπε ανασκαφείς από το να αναπτύξουν αρχαιολογική δραστηριότητα στο νησί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εφημερίδα Ισότης δημοσιεύεται ανυπόγραφο άρθρο το 1926, το οποίο καταλήγει ως εξής. Το διαβάζετε και στην οθόνη σας, είναι βέβαιο πως θα ευρίσκοντο μουσεία ευδιάθετα να διενεργήσουν παροιμήν ανασκαφάς και θα είναι εξυπηρετικό και του δικού μας συμφέροντος αν επιτρέπαμε την ανασκαφή με το δικαίωμα και την υποχρέωση τα μουσεία τα να διενεργούν τα ανασκαφάς να λαμβάνουν συνεργειών το οποίο να εκθέτωσουν εις αίθουσάς των προς μελέτη. Βλέπετε δηλαδή μια προσέγγιση στην διαχείριση
των αρχαιολογικών ευρημάτων, η οποία πραγματικά με τα σημερινά δεδομένα μας φαίνεται σχεδόν εντυπωσιακή. Ουσιαστικά, ο φόβος της τοπικής κοινότητας ήταν μήπως η απαγόρευση εξαγωγής αρχαιοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της αρχαιολογικής δραστηριότητας στο νησί. Η άποψη αυτή φαίνεται ότι εξέφραζε μια σημαντική μερίδα της κυπριακής κοινής γνώμης, η οποία θεωρούσε ότι η αυστηρότητα του νέου αρχαιολογικού νόμου και η απαγόρευση εξαγωγής κυπριακών αρχαιοτήτων θα καθιστούσαν την Κύπρο λιγότερο ελκυστική προς τις ξένες αποστολές. Σημειωτέων, ένα δεύτερο ανυπόγραφο επίσης άρθρο εμφανίστηκε στην ίδια εφημερίδα 6 μήνες αργότερα, επισημένοντας την ανάγκη τροποποίησης του αρχαιολογικού νόμου που ίσχυε το 1905. Βρισκόμαστε ακριβώς στην περίοδο που η Συνδιακή Αποστολή, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα αμέσως μετά, καταθέτει την αίτηση επισήμα προς την Βρετανική κυβέρνηση του νησιού για άδεια διενέργειας ανασκαφών στην Κύπρο, ζητώντας πληροφορίες σχετικά βέβαια με το νομικό πλαίσιο και με το μερίδιο ευρημάτων που θα δινόταν στην Αποστολή σε περίπτωση θετικής εισήγησης. Στις 29 Δεκεμβρίου του 1926 αποστέλλεται μια καταρχήν καταφατική απάντηση, η οποία επιβεβαιώνει την όσο δυνατόν ελαστική ανάγνωση του ισχύοντος τότε αρχαιολογικού πλαισίου. Η απάντηση κατέληγε ως εξής. The wishes of the members of the proposed expedition will receive sympathetic consideration together with as liberal an interpretation as may be legally permissible of actual and future legislation. Υπάρχει δηλαδή μια σαφής έγγραφη διατύπωση ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί η έλευση της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής, δεσμευόμαστε για μια κατά το δυνατόν ευνοϊκή ανάγνωση τόσο του ισχύοντος νόμου όσο και οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής τροποποίησης. Επίσης, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτό μας φαίνεται σχεδόν εξωπραγματικό, θα πρέπει όμως και πάλι να το εντάξουμε στο πλαίσιο της εποχής. Και επειδή βέβαια η αρχαιολογία δεν είναι ποτέ αθώα πολιτικά, δεν αποτελεί σύμπτωση ότι στις αρχές του 1927 ο νόμος πράγματι τροποποιείται. Και σε αυτό θα επιστρέψω αργότερα. Αυτό που επιθυμώ να επισημάνω απλά είναι ότι η αρχαιολογία τότε όπως και σήμερα, ακόμα όμως περισσότερο τότε, δεν ήταν πολιτικά αθώα. Αυτή ήταν σε αδρές γραμμές η εικόνα που παρουσίαζε η αγνωστική και αρχαιολογική δραστηριότητα στην Κύπρο, κατά τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, χαρακτηρισμένη από αρκετή δόση τυχοδιοκτισμού και μικρότερη δόση επιστημονικότητας. Σε αυτήν ακριβώς τη μικρή δόση επιστημονικότητας έγκυται ο σημαντικός ρόλος της Σουηδικής Αποστολής, η οποία έθεσε τα θεμέλια της κυπριακής αρχαιολογίας ως ανεξάρτητου επιστημονικού πεδίου, θεμέλια τόσο στέρεα ώστε ακόμα και σήμερα να αποτελούν σημείο αναφοράς της κυπριακής αρχαιολογίας, τόσο για το πλήθος των θέσεων που ανέσκαψαν οι Σουηδοί, εδώ βλέπετε τα 4 μέλη της Σουηδικής Αποστολής, στο Μερσινάκι από αριστερά, ο Τζον Λίντρος, ο Άλφρεντ Βέστχολμ, ο Έρικ Χόκβιστ και δεξιά στην άκρη ο Έιναρ Γέρστατ που ήταν ο αρχηγός της Σουηδικής Αποστολής, μια παρέα τριών αρχαιολόγων και ενός αρχιτέκτονα στην ηλικία των, στο τέλος της δεκαετίας των 20, ήταν όλοι δηλαδή ουσιαστικά πάρα πολύ νέοι όταν ανέλαβαν αυτό το εγχείρημα. Τζον Λίντρος ήταν ο πρώτος εδώ αρχιτέκτονας, ο οποίος ομολογμένος έχει κάνει μια άρτια αρχιτεκτονική τεκμηρίωση όλων των ιδρυμάτων. Αρκετά συχνά οι μείζονες αρχαιολογικές ανακαλύψεις είναι αποτέλεσμα και σύμπτωσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Η σουηδική συμβολή στην αρχαιολογία της Κύπρου αποτελεί ίσως μια από τις ενδεικτικότερες περιπτώσεις αυτού του συνδυασμού αγαθής τύχης και σύμπτωσης. Το μνημειώδες έργο των ετών 1927 έως 1931, αυτή είναι η τετραετία κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο η Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή, υπήρχε αποτέλεσμα της συστηματικής εργασίας αυτών των 4 Σουηδών που εργάστηκαν, όπως είπαμε, υπό την καθοδήγηση του Έιναρ Γέρστατ. Η μικρή αυτή ομάδα ανέσκαψε μεγάλο αριθμό θέσεων, οικισμούς, νεκροταφεία, ιερά, ανάκτορα, θέατρα, σε ολόκληρη σχεδόν την Κύπρο. Εδώ βλέπετε. Είναι γύρω στις 22 θέσεις, σε ολόκληρο σχεδόν το νησί, με μόνη εξαίρεση την περιοχή εδώ της Πάφου, οι οποίες εκτείνονται χρονολογικά από την ακεραμική νεολιθική, στην πέτρα του Λιμνίτη, εδώ, μέχρι την μνημειακή αρχιτεκτονική της ρωμαϊκής περιόδου τους όλους. Ουσιαστικά, δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, κατάφεραν να καλύψουν το σύνολο της κυπριακής αρχαιότητας. Οι έρευνες αυτές απέδωσαν, εκτός βέβαια από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ένα πολύ σημαντικό πλήθος, γύρω στις 18.000, επιστημονικά τεκμηριωμένων κινητών ευρημάτων και ένα εντυπωσιακό
και αναρρύθμιτο πλήθος διαγνωστικών οστράκων. Κανείς δεν έχει καταμετρήσει ουσιαστικά τα όστρακα. 18.000 είναι ο αριθμός των καταγεγραμμένων ακέραιων αντικειμένων ουσιαστικά. Πρόκειται για ένα σύνολο αρχαιολογικών δεδομένων, άνευ προηγουμένου, και ακόμα και σήμερα αποτελεί θεμέλιο λίθο της αρχαιολογικής έρευνας για την Κύπρο. Δεδομένου της εξέλιξης των αρχαιογνωστικών ερευνών στην Κύπρο κατά τον 19ο και πρώην 20ο αιώνα, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε η Σουηδική Αποστολή. Η αφορμή, η αρχή μάλλον της Σουηδικής Αποστολής υπήρξε μάλλον συμπτωματική. Ο ίδιος ο Έιναρ Γιέρστατ, επικεφαλής της Αποστολής, δημοσίευσε ορισμένες από τις παρασκηνιακές ή σχεδόν ανεκδοτολογικές λεπτομέρειες αυτής της έναρξης στο βιβλίο του Sekler Ok Dagar, το οποίο το βλέπετε εδώ στην αγγλική του μετάφραση Ages and Days, χρονολογημένη στα 1980, το σουηδικό πρωτότυπο δημοσιεύτηκε το 1993, λίγο δηλαδή μετά το πέρας της Σουηδικής Αποστολής. Εδώ βλέπετε πάλι τον Γιέρστατ σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία να μελετά ουσιαστικά στο γραφείο του. Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1922, όταν καθοδόν προς την Ελλάδα για τη διεξαγωγή ένα σκαφό στην Ασίνη της Αργολίδας, ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, Άξελ Πέρσον, συνάντησε έναν πολύ σημαντικό Κύπριο, τον Λουκί Πιερίδη, πρόξενο της Σουηδίας στην Κύπρο και συλλέκτη αρχαιοτήτων, μεγάλο μέρος των οποίων φυλάσσεται ακόμα και σήμερα στο Μουσείο της Οικογένειας Πιερίδη στη Λάρνακα. Το περιστατικό της συνάντησης των δύο ανδρών έλαβε χώρα σε ένα σημείο του Orient Express, σε σιδηροδρομικό σταθμό, στα σύνορα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Σερβίας. Ο Μεν Πιερίδης κατευθυνόταν στην Κωνσταντινούπολη μέσω Βουλγαρίας, ο Δε Πέρσον θα διέσχιζε την Ιουγκοσλαβία για να καταλήξει, όπως προείπαμε, στην Αθήνα και από εκεί στην Αργολίδα. Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι η δεκαετία του 20 αποτελεί μια εποχή συγκλονιστικών ανακαλύψεων, αρχαιολογικών ανακαλύψεων, με μυθικές διαστάσεις ή βιβλικές διαστάσεις. Τον Νοέμβριο του 1922, οι Howard Carter και George Herbert του Καστουκάρναβου ανακαλύπτουν τον τάφο του Φαραώ του Τανχαμών, ο οποίος βασίλευσε μεταξύ του 1830, ο οποίος βασίλευσε το 14ο π.Χ. και μάλιστα ο δεύτερος από τους ανασκαφείς πέθανε από τσίπουμα κουνουπιού, όπως ξέρουμε, λίγους μήνες μετά την σπουδαστή ανακάλυψη, γεγονός το οποίο αποδόθηκε στην κατάρα του Φαραώ. Στις πολύ βαθιές επιχώρησεις της πόλης Ουρ τώρα, στην νότια Μεσοποταμία, ο Σερτζο Λέρναρντ Γουίλι υποστήριξε ότι ανακάλυψε την αρχαιολογική τεκμηρίωση του κατακλυσμού που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Και βέβαια δεν είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια από τότε που ο Άρθουρ Εβανς ανακάλυπτε τα ίχνη ενός ακόμα μυθικού πολιτισμού του Μινωικού στην Γνωσό. Είμαστε επομένως σε ένα πλαίσιο συγκλονιστικών μυθικών διαστάσεων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, οι οποίες είχαν προκαλέσει παγκόσμιο, ζωηρό παγκόσμιο ενδιαφέρον για την αρχαιολογία και οι οποίες βέβαια έδωσαν, αποτέλεσαν κίνητρο για την ενέργεια ακόμα περισσότερων ανασκαφών. Μετά από μια ζωηρή και φιλική συζήτηση μεταξύ του Πιερίδη και Πέρσον για να επανέλθω, με κοινό σημείο αναφοράς το σύνδεσμό του με τη Σουηδία αλλά και το αρχαιολογικό του ενδιαφέρον, ο Πιερίδης ζήτησε από τον καθηγητή Πέρσον να του δανείσει 10 στερλίνες για την έκδοση βίζα στην Βουλγαρία. Βεβαίωσε τον καθηγητή ότι θα παραλάβει τα χρήματά του μετά την άφηξή του στην Αθήνα. Ο Πέρσον ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα αυτό και η σουηδική αυτή καλή προαίρεση ανταποδόθηκε εκ μέρους του Πιερίδη με μια πρόσκληση προς τον Σουηδό καθηγητή να διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες στην Κύπρο. Αλλά και από μια δωρεά κυπριακών αρχαιοτήτων στον πρίγκιπα της Σουηδίας. Επειδή ο Πέρσον δεν μπορούσε να αναλάβει το εγχείρημα ο ίδιος, όταν πλέον ο καθένας πήγε στο Ρωμένο της Κωνσταντινούπολη, άλλο στην Αθήνα, ο Πιερίδης έστειλε το ποσό του πήγε τα νηστή κλπ. Κλπ. Υπάρχουν όλες αυτές οι ανεκδοτολογικές σχεδόν λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι ότι ο Πέρσον δεν μπορούσε να αναλάβει ένα καφέ ο ίδιος και ανέθεσε το εγχείρημα αυτό σε έναν από τους πιο υποσχόμενους φοιτητές του, που δεν ήταν βέβαια άλλος από τον γνωστό πλέον μέχρι, φαντάζομαι, οικείο πλέον σε όλους μέχρι τώρα, Έιναρ Γιέρστατ, που τον βλέπετε εδώ σε νεαρή ηλικία να ξεχωρίζει, να κάνει διαλογή ως τράκος στην Αργολίδα. Ο νεαρός Γιέρστατ αγνοούσε βέβαια τις προκλήσεις του εγχειρήματος, δεν ήταν εξοικειωμένος με την κυπριακή αρχαιολογία, δεν γνώριζε την κυπριακή αρχαιολογία, διέθετε όμως αρετές που θα τον βοηθούσαν να αναλάβει και να φέρει σφαίρα στην ευθύνη αυτή. Ποιες ήταν αυτές? Είχε μια καλή γνώση της προϊστορικής αρχαιολογίας της Αιγαίας Ανατολής, ήταν εξοικειωμένος με τις επιστημονικές και ανασκοφικές μεθόδους της εποχής, με τις αρχές της θερμοκρασίας και είχε διοικητικές ικανότητες, αλλά και μια βορειοευρωπαϊκή μετριοπάθεια που τον βοηθούσε να χειριστεί με ψυχραιμία σημαντικές ποσότητες αρχαιολογικών ευρημάτων.
Η πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε το 1923-1924 και είχε περισσότερο τη μορφή επισκόπησης. Παρέμεινε στο νησί 16 μήνες, δημιουργώντας αναγνωριστικές επισκέψεις σε θεωρητικές θέσεις του νησιού και στο Μουσείο της Λευκοσίας και μελετώντας παράλληλα προσωρικές θέσεις στο νησί στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, η οποία έχει τίτλο Studies on Prehistoric Cyprus και η οποία υποστηρίχθηκε το 1926 στο Πανεπιστήμιο του Ψάλα. Εδώ βλέπετε με το μπλε τρίγωνο τις θέσεις τις οποίες ο Γέρσταντ επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής επίσκεψης το 1923-1924 στην Κύπρο, στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, και με κόκκινο σημειώνονται οι θέσεις οι οποίες ανασκάφηκαν πλέον επίσημα από τα 4 μέλη της ειδικής αποστολής την τετραετή 1927-1931. Ο Γέρσταντ είχε την συμπαράσταση του τότε φόρου του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκοσία του Μενέλο Μαρκίδη και πρωτίστως του Λυκή Πιερίδη, ο οποίος είχε απευθύνει βέβαια για την αρχική πρόσκληση. Αυτή η προκαταρκτική περίοδος στην Κύπρο καλλιέργησε την πεποίθηση ότι μια σουηδική αποστολή στο νησί μπορούσε όντως να αποδώσει σημαντικούς αρχαιολογικούς καρπούς, εφόσον όμως και αυτό, εφόσον όμως άλλαζε, όπως είδαμε και προηγουμένως, ο αρχαιολογικός νόμος που θα επέτρεπε την εξαγωγή μέρους των ευρημάτων στη Σουηδία. Ο Γέρσταντ αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το νησί 24, προηγηθής από ιονοσία που θέλησε τότε στην Κύπρο και επιστρέφει το 1927. Είχε βεβαίως προηγηθεί η θετική ανταπόκριση της Επιτροπής του Κυπριακού Μουσείου σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας των Κυπριακών Αρχιτήτων και με την τροποποίηση του ισχύοντος νόμου. Στις αρχές του 27, ο μέχρι τότε αρχαιολογικός νόμος τροποποιήθηκε προκειμένου να ικανοποιήσει ουσιαστικά τις σφυρικές αξιώσεις. Γνωρίζουμε ότι στην τροποποίηση αυτή πρωτοστάθησε ο ίδιος ο Λυκής Πιερίδης. Με βάση αυτή την τροποποίηση δηλωνόταν ότι η Επιτροπή του Κυπριακού Μουσείου μπορούσε να εκχωρήσει με την έγκριση και του Βρετανού κυβερνήτη που στη δεδομένη συγκυρία ήταν ο Ρόναλντ Στορς, θα μπορούσε να εκχωρήσει ένα μέρος των ευρημάτων στον ανασκαφέα. Ο ίδιος ωστόσο, ο Βρετανός, αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ότι αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής ρύθμισης ήταν η σουηδική αποστολή, την οποία υποστήριξε με ιδιαίτερο ζήλο. Επιτάχυνε τις διαδικασίες απαλωτρίωσης προς τον προσανασκαφή περιοχών, παρήχε στους Σουηδούς δυνάμεις για τη φύλαξη των θέσεων που ανασκάφτουν και, το σημαντικότερο, τροποποίησε την αρχαιολογική νομοθεσία, ώστε οι Σουηδοί να έχουν νομική κατοχήρωση πώς θα μπορούσαν να κρατήσουν μέρος των ευρημάτων τους. Η τετραμελής αποστολή καταφθάνει στο νησί το Σεπτέμβριο του 1927 και δραστηριοποιείται όπως είδαμε μέχρι το 1931. Η χαρισματικότητα του Γέρσταντ είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική υποστήριξη πολλών ιδιωτικών φορείων της Σουηδίας και ανάμεσα η οποία εκδηλώθηκε όχι μόνο χρηματικά αλλά και μέσω παροχών συγκεκριμένου εξοπλισμού, μια σημαντικότερη νομίζω περίπτωση, πιο χαρακτηριστική, ένα όχημα Volvo, το οποίο βλέπετε εδώ στη φωτογραφία σας, νομίζω ότι ίσως ήταν το πρώτο Volvo που έφτασε ποτέ στην Κύπρο, με το οποίο μετακινούνταν βέβαια τα μέλη της αποστολής και με μια πολύ σημαντική συμβολική συμμετοχή στην αποστολή, όχι για όλο το διάστημα της τετραετίας, αλλά για ένα μέρος της αποστολής, του Γουστάβου Αδόλφου, τον οποίο βλέπετε εδώ στις εικόνες σας, ο οποίος ήταν ο πρίγκιπας διάδοχος του Σουηδικού θρόνου και αρχαιολόγος ο ίδιος. Αυτή είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κίνηση με πολύ εύληπτο πολιτικό συμβολισμό. Ο ίδιος ο πρίγκιπας της Σουηδικής Βασιλικής Οικογένειας συμμετέχει σε μια θεσμοθετημένη επιστημονικά και νομικά αρχαιολογική αποστολή σε ένα έδαφος το οποίο ήταν προσδεμένο ουσιαστικά στην Βρετανική κυριαρχία. Επομένως, έχουμε ούτως ή άλλως μια σε πολύ ψηλό επίπεδο εμπλοκή δύο χωρών και δύο βασιλικών οικογενειών κατά κάποιον τρόπο, οι οποίες που δεν είδαν ήθελαν να δυσαρεστήσουν μια την άλλη. Το αρχικό σκεπτικό της αποστολής ήταν να διενεργήσει ανασκαφές στην Κύπρο με σκοπό την καθιέρωση μιας χρονολογικής αλληλουχίας για την ιδρυτική αρχαιολογία. Τα μέλη της αποστολής ανέσκαψαν θέσεις σε πολλά σημεία του νησιού, όπως είδαμε, και βέβαια η Κύπρος ήταν πρόσφορη για κάτι τέτοιο, όχι μόνο διότι δεν είχε ουσιαστικά ανασκαφεί συστηματικά, τουλάχιστον όχι επιστημονικά, αλλά και διότι, δεδομένου ότι ήταν ένα νησί με συγκεκριμένα και σαφή γεωγραφικά όρια, ήταν δυνατή η εποκτεία της αρχαιολογικής φυσιογνωμίας του νησιού, ύστερα από συστηματικές ανασκαφές μερικών χρόνων, και είδαμε ότι όντως οι Σουηδοί κατάφεραν να διερευνήσουν το σύνολο, χρονολογικά σχεδόν το σύνολο της κυπριακής αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια των 4 ετών,
της Ιουδικής Αποστολής, ανασκάφηκε και δημοσιεύτηκε πλήθος σημαντικών θέσεων. Η Έγκομη, η Κυθρέα, ο Αγίος Ιάκωβος, το Ιδάλιο, το Κίτιο, το Μάριο, η Αμαθούντα, η Λάπιθος, η Αγία Ειρήνη, το Βουνί, η Σόλη, το Μάριο. Τα ευρήματα αυτών των ανασκαφών ήταν πράγματι εντυπωσιακά σε αριθμό, σε ποικιλομορφία και σε τεχνολογική ευρύτητα. Εξίσου μνημειακή με το μέγεθος της Ιουδικής Αποστολής ήταν, αν όχι περισσότερο ακόμα, η δημοσίευση των επιστημονικών πορισμάτων της στη σειρά The Swedish Cyprus Expedition, την οποία βλέπετε εδώ στις οθόνες σας, ένα σημαντικό μνημειακό έργο τεσσάρων διπλών ουσιαστικά τόμων, οι τρεις εξ αυτών αποτελούνται από δύο τεύχη. Μιλάμε για ένα έργο τριών περίπου χιλιάδων σελίδων με εκατοντάδες πίνακες, το οποίο ξεκίνησε να δημοσιεύεται το 1934 και ολοκληρώθηκε από αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1972. Οι δημοσιεύσεις αυτές εξακολουθούν να αποτελούν θεμέλιο λίθος στην αρχαιολογική βιβλιογραφία της Κύπρου και ανατρέχουμε σε αυτές και παραπέμπουμε σε αυτές ακόμα και σήμερα, έστω και αν ορισμένα από τα πορίσματα που τα έχουμε αναθεωρήσει είναι όμως η βίβλος κατά κάποιον τρόπο της αρχαιολογικής βιβλιογραφίας της Κύπρου. Η Ιουδική Αποστολή κατάφερε πραγματικά να κατοχυρώσει μέσα από το έργο της και κυρίως μέσα από τον επιστημονικό χειρισμό των ανασκαφών και μέσα από την επιστημονική δημοσίευση των πορισμάτων, κατάφερε να τεκμηριώσει επιστημονικά και να κατοχυρώσει επιστημονικά την αρχαιολογία της Κύπρου. Σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία ο πολιτισμός της Κύπρου αντιμετωπιζόταν με μια σχετική άγνοια ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και περιφρόνηση από ένα μέρος των κλασικών, ιστορικών ή φιλολόγων της εποχής εκείνης. Λίγα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948, ο επικεφαλής της Κυπριακής Αποστολής, ο Αϊναντιάστας, δημοσίευσε το μεγάλο συνθετικό του έργο για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού, των Κυπριακών, των Κυπρογεωμετρικών, Κυπροαρχαϊκών και Κυπροκλασικών χρόνων, δηλαδή για μια πολύ μεγάλη περίοδο από το 1050 μέχρι το 310 π.Χ. περίπου. Με το πέρας των ανασκαφών, τέθηκε, όπως προείπαμε, το θέμα διαχωρισμού των ευρημάτων μεταξύ Σουηδίας και Κύπρου. Ενώ ήδη από το 1927 είχε εξασφαλιστεί νομικά το δικαίωμα των Σουηδών σε μέρος των ευρημάτων, οι λεπτομέρειες του διαχωρισμού προσδιορίστηκαν μόνο μετά το τέλος της Σουηδικής Αποστολής. Στις διαπραγματεύσεις αυτές συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη της Σουηδικής Αποστολής, ο τότε διευθυντής, ο έφορος του Κυπριακού Μουσείου, ο Μενέλος Μακίδης, ο διάδοχος του Σουηδικού Θρόνου, που είδαμε προηγουμένως, ο Γουστάβος, και ο Βρετανός διοικητής της Κύπρου, ο Ρόναλντ Στόρς. Οι βασικές αρχές του διαμερισμού όριζαν ότι όσα ευρήματα θεωρούνταν μοναδικά, θα έπρεπε να παραμείνουν στην Κύπρο. Η οποία Κύπρος όμως όφιλε να παροχωρήσει στη Σουηδία αντιπροσωπευτικές σειρές όλων των ευρημάτων, όλων των περιόδων που είχαν ανασκαφεί. Επίσης, προκειμένου τα αρχαιολογικά σύνολα να μην διασπαστούν, να μην δηλαδή παραβιαστεί ο ενιαίος αρχαιολογικός ορίζοντας συγκεκριμένων αρχαιολογικών συνόλων, ορίστηκε ότι το περιεχόμενο των τάφων και αποθετών ιερών θα παρέμενε αδιαίρετο και θα αποδιδόταν είτε στην Κύπρο είτε στη Σουηδία. Στην πράξη όμως, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τα θεωρητικά πλαίσια, οι αρχές αυτές εφαρμόστηκαν με αρκετή ελαστικότητα. Μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις της ελαστικότητας αυτής είναι, εξαιρέσεων αυτή της αρχής του ενιαίων συνόλων, είναι βέβαια τα πύληνα γάλματα και ειδόλια από το Ιερό της Αγίας Ειρήνης, τα οποία διαμοιράστηκαν μεταξύ των δύο χώρων και τα οποία σήμερα κανείς μπορεί να τα δει τα μισά, εδώ στο πάνω μέρος της οθόνης σας, να εκτίθενται στο Medelhavs Museum, στο Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων της Στοκχόλμης και τα άλλα μισά να εκτίθενται στο Κυπριακό Μουσείο της Λευκοσίας. Μολονότι, δεδομένου ότι μιλάμε για το σύνολο ενός, το αναθηματικό σύνολο ενός αποθέτη ιερού, θα έπρεπε να παραμείνουν σε ένα χώρο και μάλιστα επειδή αυτό είναι προφανώς μοναδικό έργο, θα πρέπει τυπικά ή θεωρητικά να έχει παραμείνει στην Κύπρο στο σύνολό του. Η επικειοκρατική κυβέρνηση της Κύπρου αποδείχθηκε γενναιόδορη στους Σουηδούς, στους οποίους αποδόθηκε τελικά όχι το ίμιση, αλλά το 65% των ευρημάτων, γύρω στις 12.000 από τα 18.000 κινητά ευρήματα, καθώς και το σύνολο των διαγροστικών οστράκων, τα οποία ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες.
Η στάση αυτή δεν οφείλεται μόνο στη μεροληπτική υπέρ της Σουηδίας τοποθέτηση, αλλά και στο ότι υπήρχε νομικό επιχείρημα, ουσιαστικά ανέτρεξαν στον παλιό Οθωμανικό νόμο των τριών τρίτων προς ιδιοκτήτη ανασκαφέα μουσείου και δεδομένου ότι οι Σουηδοί είχαν απαλωτριώσει ή εκμισθώσει την γη που ανέσκαψαν, είχαν δικαίωμα νομικό πρόσβασης και στο δεύτερο εντρίτο των ευρημάτων, το οποίο θεωρητικά ανήκε στον ιδιοκτήτη της γης. Επομένως, με διάφορα έτσι νομικά παραθυράκια, ξύν την ελαστική ανάγνωση των αρχών διαχωρισμού, ουσιαστικά αποδόθηκε στην σουηδική πλευρά το 65% των ευρημάτων της σουηδικής αποστολής. Ο όγκος του αρχαιολογικού αυτού υλικού ήταν τεράστιος και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον αντιληφθεί κοιτάζοντας μια πολύ εύγλωτη φωτογραφία. Εδώ καραβιές, πραγματικά βλέπετε εδώ τα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι της Αμοχώστου το 1931, όταν οι κυπριακές αρχαιότητες μεταφέρονται σιδηροδρομικά από την Λευκοσία στην Αμόχωστο για να φορτωθούν, βλέπετε εδώ το σπίτι της Σουηδικής Αποστολής στην Λευκοσία, για να μεταφερθούν με το πλοίο στη Σουηδία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος των ευρημάτων και το μέγεθος της συλλογής αυτής. 771 εμπορευματοκιβώτια, τα οποία ταξιδεύουν στη Σουηδία φορτωμένα στο πλοίο Γκότλαντ. Με την άφηξή του στη Σουηδία, τίθεται βέβαια το θέμα της στέγασης της τεράστιας αυτής της συλλογής, η οποία αρχικά τοποθετείται σε μια ξύλινη έπαυλη του 18ου αιώνα, στην έπαυλη στο Μάνγκόρντεν. Βλέπετε εδώ πέρα μια φωτογραφία, αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά χάρτινα κυβότια, τα οποία ακόμα κανείς μπορεί να δει στις αποθήκες του Μουσείου Μουσεολογικών Αρχαιοτήτων στο Στοκχόλμη, και σιγά σιγά την αποσυσκευασία των ευρημάτων, την τοποθέτησή της μέσα σε αυτό το χώρο προκειμένου να μελετηθούν. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε ο κύριος όγκος της μελέτης για τη δημοσίευση του υλικού. Δύο χρόνια αργότερα, το 1973, μέρος των Κυπριακών Αρχαιοτήτων εκτίθεται για πρώτη φορά στην πινακοθήκη Liljevalchs της Στοκχόλμης. Και βλέπετε μία εικόνα της έκθεσης εκείνης του 1973 στη φωτογραφία σας στους δέκτες εδώ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, οι κυπριακές συλλογές μεταφέρονται στο επόγειο του Ιστορικού Μουσείου, επίσης στη Στοκχόλμη, όπου παρέμειναν μέχρι το 1982. Ένα μέρος τους παρουσιάστηκε εκ νέου στην έκθεση με τίτλο «Πριν από το Φιδία», «Φέρε Φιδίας», που είχε επιμεληθεί ο υπεύθυνος των συλλογών και μέλος της Σουηδικής Αποστολής, Alfred Westholm. Η σημαντική εξέλιξη όμως πραγματοποιείται το 1954, όταν οι κυπριακές και αιγυπτιακές συλλογές που βρίσκονται στη Στοκχόλμη ενώνονται δημιουργώντας το Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων, το Mendelhaft Museum. Και για να μην έχουμε ψευδέσεις ότι η καθυστέρηση αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό, η χρονοτριβή αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό ελληνικό, χρειάστηκε να περάσουν 28 χρόνια μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου του 1982, μέχρι το Mendelhaft Museum να αποκτήσει τη δική του στέγη στο κέντρο της Στοκχόλμης, σε ένα κτίριο που έως τότε στέγαζε τράπεζα. Και το βλέπετε εδώ, είναι το σημείο στο οποίο το μουσείο στεγάζεται ακόμα και σήμερα. Η νέα έκθεση έδωσε δικαιολογημένα ίσως ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα του Ιερού της Αγίας Ειρήνης. Εδώ βλέπετε μια πρώτη μορφή της έκθεσης αυτής το 1982, η οποία θυμίζει νομίζω αρκετά την έκθεση στο Κυπριακό Μουσείο της Λευκοσίας. Η κεντρική αίθουσα του μουσείου αντιγράφει αρχιτεκτονικά το αίθριο ενός του μεγάλου βιβλιάκου στην Πολώνια τον 15ο αιώνα. Έχουν ακριβώς, δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ, είναι το Ιταλικό Μέγαρο, έχουν δηλαδή ακριβώς την ίδια διαρρύθμιση. Βλέπετε εδώ αντίστοιχα αυτό το χώρο του αιθρίου με αυτό το περιστήλιο στη Στοκχόλμη. Ένα μέρος των ευρημάτων τώρα των ανασκαφών κατέληξε σε άλλα μουσεία της Σουηδίας, στο Λουντ, στο Μάλμα, στο Γκέτεμπορ, αλλά και στην Κοπενχάγη, διότι επιτρέπεται τη δεκαετία του 30 στα μέλη της αποστολής να πουλήσουν το 5% των ρευμάτων προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη μελέτη αλλά και τη συντήρηση του αρχαιολογικού υλικού. Επομένως, για μια ακόμα φορά οι κυπριακές αρχαιότητες μεταφέρονται και μεταπολούνται σε άλλα μουσεία, κυρίως στη Σουηδία.
Επειδή η Αγία Ειρήνη έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές, λίγο πριν, είμαι κοντά στο τέλος για να μην σας κουράζω, θέλω απλά να σημειώσω ότι αποτελεί μια από τις εντυπωσιακότερες, εάν όχι την εντυπωσιακότερη ανακάλυψη της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στο νησί. Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής ίσως η σημαντικότερη μπορεί κανείς να πει ότι ήταν το ανακτορικό εντός εισαγωγικών συγκρότημα στο βουνί, το οποίο βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Σε επίπεδο όμως ανακάλυψης συνολικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν το ιερό της Αγίας Ειρήνης, το οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της νήσου, δυστυχώς στα κατεχόμενα σήμερα, και βλέπετε μια φωτογραφία παλιά φωτογραφία του περιβάλλοντος χώρου. Το ιερό αυτό ανασκάπτηκε από τον Eric Höckvist το 1929, χωρίς ωστόσο να ήταν προγραμματισμένο να ανασκαφεί. Τη θέση υπέδειξε στην Σουηδική Αποστολή ο πατέρας Προκόπιος, ο ιερέας του νησιού, τον οποίο βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, αυτή η πολύ έτσι εμβληματική φυσιογνωμία, ο οποίος οργώνοντας το χωράφι του ανακάλυψε την κεφαλή ενός πύλινου ειδωλίου, ενός πύλινου αγάλματος μάλλον, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, το οποίο στη συνέχεια πήγε στους Σουηδούς, αυτοί πραγματοποίησαν αυτοψία στο χωράφι του και συνειδητοποίησαν ότι όντως η ανακάλυψη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η ιστορία του ιερού, το οποίο διακρίνεται σε 7 φάσεις, εκτείνεται χρονικά από την ιστοκυπριακή τρία περίοδο, περίπου στο 1200 π.Χ. μέχρι στις αρχές του 5ου π.Χ. και με μια σύντομη αλλά και κάπως αμφίβολη αναβίωση στον 1ο αιώνα. Μολονότι η μορφή του ιερού υπήρξε ταπεινή, είχε τη μορφή ενός σε γενικές γραμμές τριγωνικού περιβόλου, μιλάμε για ένα έφυλο και περιαστικό ιερό, στο οποίο αναπτύσσεται μια σειρά κτηρίων με λατρευτική και αποθηκευτική χρήση. Τα βλέπετε εδώ, αυτά είναι τα κτίρια της πρώτης φάσης της ύστερης τρομοκρατίας. Η Αγία Ειρήνη έγινε διάσημη λόγω των 2.000 περίπου πύλινων, αγαλμάτων και ειδωλίων, τα οποία βρέθηκαν στο κέντρο αυτού του τριγωνικού χώρου, στην περιοχή που σας υποδεικνύω εδώ, σε μια ημικυκλική διάταξη γύρω από τον βουμό. Τα περισσότερα ειδόλια απεικονίζουν ανδρικές ή ακόμα και ανδρόγυνες νοθές, συνηγορώντας υπέρ της λατρείας μιας αρσενικής, ενδεχομένως γονεμικής θεότητας, μολονότι το όνομά της μας διαφέρει. Και εδώ βλέπετε μια πολύ όμορφη, νομίζω, φωτογραφία από την ανασκαφή του ιερού, με τον πατέρα Προκόπιο να επιβλέπει ουσιαστικά την εξέλιξη των εργασιών, και μια πολύ εύγλωτη εικόνα του αγροτικού τοπίου γύρω από την Αγία Ειρήνη, το οποίο παρόλο που είναι γυμνό, είναι φτωχώς ευλάστης, είναι πάρα πολύ έφορο. Η εξαιρετική αυτή ανακάλυψη αποτελεί ακόμα και σήμερα το εντυπωσιακότερο έκθεμα στο Μουσείο των Μεσογειακών Αρχαιτήτων στο Στοκχόλμη και βέβαια ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Κυπριακού Μουσείου. Βλέπετε εδώ την εικόνα των ειδωλίων και των αγαλμάτων, έτσι όπως εξελίσσεται η ανασκαφή σε μια ημικυκλική διάταξη, κοιτάζοντας προς τον βωμό, ο οποίος είναι αυτός εδώ, και μια εικόνα της τωρινής έκθεσης των αγαλμάτων αυτών στο Μουσείο των Μεσογειακών Αρχαιοτήτων στο Στοκχόλμη. Και αν παρατηρήσετε εδώ, ίσως αντιληφθείτε ότι στο βάθος της προθήκης αυτής έχει τοποθετηθεί ένας καθρέφτης, ο οποίος ουσιαστικά διπλασιάζει τις μορφές μέσω των ειδόλων τους στον καθρέφτη επάνω, δίνοντας έτσι στον επισκέπτη την εικόνα του συνολικού πλήθους των ευρημάτων, το οποίο βέβαια είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε ουσιαστικά για μια εντός αγωγικών ένα πύλινο στρατό, επειδή είναι κυρίως ανδρικές μορφές, με προεξέχουσα μορφή, ετούτη εδώ, την πιο ψηλή μορφή, η οποία φοράει ένα είδος καλύματος στο κεφάλι που ξέρουμε από τον Ηρόδοτο ότι φορούσαν οι Κύπροι, πρίγκιπες και βασιλείς. Επομένως, ετούτη εδώ η μορφή είχε σίγουρα μια εξέχουσα θέση μεταξύ των υπόλοιπων ανδρικών μορφών. Παρόλο που τα ειδόλια ανήκουν σε ένα ενίο σύνολο και συνεπώς θα έπρεπε, σύμφωνα με τις αρχές διαχωρισμού των ειδωλίων, να παραμείνουν αδιέρωτα στην Κύπρο, όπως είπαμε, η σημασία τους ήταν τέτοια ώστε τα μισά από αυτά να μεταφερθούν στην Σουηδία και τα μισά να παραμείνουν στο νησί, στο οποίο μπορεί κανείς να το επισκεφθεί σήμερα. Η Αγία Ειρήνη είναι σημαντική όχι μόνο στο γνωστότερο περιαστικό ιερό του νησιού, αλλά διότι φαίνεται ότι συμμετείχε στην διαμόρφωση της πολιτικής γεωγραφίας της Κύπρου κατά την πρώτη χιλιετία. Μολονότι δεν είμαστε βέβαιοι σχετικά με το βασίλειο στο οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε την Αγία Ειρήνη,
Η εντελεχή τυπολογική μελέτη των πύλινων αγαλμάτων και ειδωλίων του Ιερού από μια πολύ σημαντική γαλλίδα αρχαιολόγο της Αρμίν Φουριέ τίνει να τη συνδέσει με το βασίλειο των Σόλων. Και βλέπετε εδώ έναν χάρτη τον οποίο συνέταξε η συγκεκριμένη γαλλίδα αρχαιολόγος, στον οποίο προσπάθησε με αρκετή πιστικότητα νομίζω να τεκμηριώσει τα όρια των κυπριακών πόλεων βασιλείων των ιστορικών χρόνων βασισμένη στην τεχνοτροπία της κοροπλαστικής παραγωγής της Κύπρου. Και βλέπετε την Αγία Ειρήνη εδώ, στο σημείο αυτό ακριβώς, η οποία ουσιαστικά προσδένεται στην παραγωγή των Σόλων. Η Σόλη ήταν ένα πολύ σημαντικό κέντρο, δυστυχώς και οι Σόλοι βρίσκονται στα κατεχόμενα, ήταν όμως ένα πολύ σημαντικό κυπριακό βασίλειο και ήταν ίσως το μοναδικό κυπριακό βασίλειο το οποίο είχε πρόσβαση τόσο στις χαλκοφόρες περιοχές του Τρόοδου, βλέπετε έφτανε ως τις υπόρειες του Τρόοδου που είναι πολύ πλούσιες σε χαλκό, όσο και στην θάλασσα. Ήταν ένα πολύ ισχυρό βασίλειο επομένως και φαίνεται ότι η Αγία Ειρήνη όριζε το βόρειο άκρο της επικράτειας των Σόλων. Οι πετρογραφικές αναλύσεις τώρα που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα από τα ειδόλια και αγάλματα αυτά πριν από μερικά χρόνια στην Σουηδία επίσης τείνουν να επιβεβαιώσουν τη σύνδεση του Ιερού της Αγίας Ειρήνης πρωτίστως με την περιοχή των Σόλων. Βλέπετε εδώ την Αγία Ειρήνη, την περιοχή των Σόλων και βλέπετε πώς έχει συγκεντρωθεί εδώ το υλικό με βάση τα αποτελέσματα των πετρογραφικών αναλύσεων και όχι τόσο με την περιοχή της Λαπίθου. Η Λαπίθος ήταν το άλλο βασίλειο το οποίο βρισκόταν σε γεωγραφική εγκύτητα με την Αγία Ειρήνη. Επομένως πολλές φορές η συζήτηση τίθεται στο επίπεδο αυτό, Σόλη ή Λαπίθος. Μάλλον όμως η Αγία Ειρήνη θα πρέπει να συνδεθεί με τους Σόλους. Η περιήγηση αυτή στις απαρχές της κυπριακής αρχαιολογίας θα ολοκληρωθεί με μια πολύ σύντομη αναφορά στην πρόσφατη ιστορία των κυπριακών συλλογών στο Μουσείο της Στοκχόλμης, απλά για να κλείσουμε μια γνωριμία σύντομη με ένα από τα σημαντικότερα μουσεία κυπριακών αρχαιοτήτων στον κόσμο, μετά βέβαια από το Κυπριακό Μουσείο της Λευκωσίας. Στα πλαίσια μιας ριζικής αναδιάρθρωσης των συλλογών, η οποία μάλιστα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λεβέντη, πραγματοποιήθηκε το 2006, εγγενιάστημα το 2006, μια καινούργια συλλογή με πολύ πλούσιο εποπτικό υλικό από την Σουηδική Αποστολή στην Κύπρο στην περίοδο 1927-1931. Αυτή βρίσκεται στον επάνω όροφο του μουσείου και πολύ συνειδητά στην έκθεση αυτή έχει διατηρηθεί η μουσιολογική αντίληψη περασμένων εποχών, ακριβώς την επάξη και η μουσιολογική σύνδεση με την δεκαετία του 1920 και 1930. Αργότερα ακολούθησε μια νέα αρχιτεκτονική πρόταση και επανέκθεση των κυπριακών αρχαιοτήτων στο κεντρικό χώρο του μουσείου, αρκετά το Ημυρί, την οποία βλέπετε εδώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λεβέντη και εγγενιάστηκε το 2006, οργανωμένη αυτή τη φορά θεματικά στον ιστορικό χώρο του μουσείου. Και βλέπετε εδώ την εικόνα αυτών των πολύ τολμηρών προθηκών, όπως κανείς την βλέπει από τον επάνω όροφο του μουσείου, με την μεγαλύτερη προθήκη που είναι αυτή εδώ, να είναι αφιερωμένη στο Ιερό της Αγίας Ειρήνης. Θα δεστείτε ότι περπατώντας ένας επισκέπτης στον χώρο αυτό, πρέπει ουσιαστικά να σκύψει για να μπει στην προθήκη αυτή. Αυτό νομίζω ότι δίνει μια ασφαλμένη ίσως εντύπωση ότι το Ιερό της Αγίας Ειρήνης βρισκόταν σε σπήλαιο. Είναι ένα υπαίθριο ιερό, δεν υπήρχε κανένα σπηλαιώδες χαρακτηριστικό, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πρόταση αρχιτεκτονική η οποία επιλέχθηκε. Για όποιον ενδιαφέρεται έτσι να περιηγηθεί λίγο έστω και εικονικά το μουσείο, οι πολύ σημαντικές συλλογές του, με μια πολύ καλή φωτογραφική τεκμηρίωση, είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του μουσείου και της βάσης δεδομένων, η οποία λέγεται Καρλώτα. Μπορεί κανείς να δει τον σύνδεσμο τον ηλεκτρονικό εδώ και μπορεί κανείς πολύ εύκολα να περιηγηθεί, να δει φωτογραφίες και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς φωτογραφίες όχι μόνο των ιδρυμάτων αλλά και της Σουηδικής Αποστολής. Είναι πολύ πλούσιο το φωτογραφικό αρχείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Στοκχόλμη. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού, κυρίως κεραμική, βρίσκεται αδημοσίευτο ακόμα στις αποθήκες
του μουσείου σε μια τοποθεσία 40 περίπου χιλιόμετρα έξω από την Στοκχόλμη, τοποθετημένο μέσα σε αυτά τα κυβότια και ήδη εδώ πέρα ίσως διακρίνεται αυτά τα χάρτινα κουτιά, τα οποία είδατε προηγουμένως να είχαν σε φωτογραφίες της Σουηδικής Αποστολής από τη δεκαετία του 1920-1930. Πεδίο δόξης λαμπρό για ποιον έχει το θάρρος να τα αγγίξει και να τα μελετήσει. Εγώ νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον καθηγητή σας, κ. Παπαδημητρίου, για την πρόσκλησή του. Και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύμβολο για το χειροκρότημα. Αλλά θα θέλουμε να σας χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ήταν μια πολύ βαθιά, έτσι, εις βάθος μάλλον, περιήγηση και με μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει πόσο πάρα πολλά πράγματα από την πολιτική μας στη μουσιολογία συνδέονται με το παρελθόν. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είτε μέσω ήχου είτε μέσω μηνύματος, ο κύριος Κουραγιάννης θα είναι στη διάθεσή μας. Ναι, κύριε Βαλκίδου, θέλω να μιλήσετε, κλείνω εγώ τώρα. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη διάλεξη, πολύ περιεκτική. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Τσεσνόλα με ποια κριτήρια έκανε τις ανασκαφές στις διάφορες τοποθεσίες, εφόσον δεν είχε επιστημονικό υπόβαθρο, το ένα ερώτημά μου. Να προχωρήσω στο άλλο. Ναι, ναι. Επίσης, πού βρίσκονται τώρα οι υπόλοιπες αρχαιότητες από τη Σουηδική Αποστολή? Στο μουσείο ξέρουμε ότι είναι εκεί τα είδωλα της Αγίας Ειρήνης, αλλά είναι και άλλα πολλά. Είναι σκορπισμένα, δεν ξέρω ακριβώς. Και ακόμα μια ερώτηση. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν μόνο δύο γυναικεία γάλματα στις αρχαιότητες της Αγίας Ειρήνης. Στο μουσείο στο Στοκχόλμη υπάρχουν μήπως περισσότερα, αν γνωρίζετε. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ελπίζω να θυμάμαι τις ερωτήσεις. Απαντώ γρήγορα στην πρώτη. Το πρώτο είναι ότι ακριβώς επειδή λόγω του καθεστώτος και λόγω της συγκυρίας της πολιτικής, της ιστορικής κλπ. Υπήρχε δυστυχώς στην Κύπρο μια έντονη και λαθρασκαφική δραστηριότητα. Πολλές από αυτές τις θέσεις ήταν ούτως ή άλλως γνωστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρχαιολογικά κατάλοιπα βέβαια ήταν ορατά. Επομένως κανείς μπορούσε να πάει σε αρχαιολογικούς χώρους με αρκετή ασφάλεια, να τους ανασκάψει και ήταν βέβαιο ότι θα έβρισκε πράγματα. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με τον αρχαιολογικό ορίζοντα της Κύπρου και πριν την έλευση του Τσεσνόλα και μέσω αυτών ο Τσεσνόλα ουσιαστικά δικτυώθηκε. Η δεύτερη ερώτηση για το πού βρίσκονται τα ευρήματα της Σουηδικής Αποστολής. Ουσιαστικά το πολύ μεγάλο, η πολύ μεγάλη πλειονότητά τους είναι μοιρασμένη μεταξύ του Μουσείου Μουσιολογικών Αρχαιοτήτων στο Στοκχόλμη, στο οποίο αποδόθηκαν, όπως είδαμε, τα περισσότερα εξ αυτών, και στο Κυπριακό Μουσείο, βέβαια, της Λευκωσίας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα ευρήματα βρίσκεται ευτυχώς στην Λευκωσία. Σχετικά με το τρίτο ερώτημα, όντως η μεγάλη πλειονότητα των αγαλμάτων και των ειδωλίων από την Αγία Ειρήνη είναι ανδρικά. Αυτό τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι μπορεί να συνδέεται με την φύση και την φυσιογνωμία της λατρείας που υπήρχε στο ιερό αυτό. Μπορεί να συνδέεται με τον πολιτικό ρόλο που ενδεχομένως είχε το ιερό αυτό ως ιερό που σηματοδοτούσε τα όρια του βασιλείου των Σόλων. Επομένως, ένα ιερό το οποίο ήταν ιερό πολιτικής φόρτισης ήταν πιο χρήσιμο να έχει μια ανδρική ή πολεμική κατά κάποιον τρόπο εικονογραφία στα αναθήματά του. Όντως δεν υπάρχουν τόσες πολλές γυναικεία ειδωλία. Νομίζω ότι υπάρχουν ένα-δύο ακόμα στη Στοκχόλμη.
Το άλλο όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν αρκετά που έχουν ανδρόγυνα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι ακριβώς ανθρώπινα, μπορεί να είναι μυθικές μορφές. Για παράδειγμα, υπάρχουν κένταυροι, αρκετά ειδόλια κεντάβρων από την Αγία Ειρήνη, οι οποίοι έχουν μαστούς, γυναικείους μαστούς και ανδρική φυσιολογία. Υπάρχει δηλαδή μια ανδρόγυνη εικονογραφία στα ειδόλια αυτά. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα αυτό, το οποίο έχει να κάνει, νομίζω, πρωτίστως με την έννοια της λατρείας που έχουμε στην Αγία Ειρήνη. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την λατρεία που συντελούνταν εκεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία για το αν ήταν ο Πόλας, αν ήταν μια στάδια, αν ήταν μια λατρεία φοινικικής φυσιογνωμίας ή όχι. Δεν υπάρχει τεκμηρίωση σε τίποτα αυτά, διότι ο μοναδικός τρόπος να τεκμηριωθεί η λατρεία είναι μέσω επιγραφών. Και δυστυχώς στην Αγία Ειρήνη δεν έχουμε καμία επιγραφή. Δεν ξέρω αν αυτό απαντάει στα ερωτήματά σας, αλλά πολύ συνοπτικά αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη απορία, η οποία να μπορεί να εκφραστεί τώρα βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι όσο θα το σκεφτούμε στη συνέχεια θα έχουμε απορίες. Έτσι είναι, είναι ενδιαφέρουσες ομιλίες, μετά σου για την απορίες. Ωραία, επειδή είναι λοιπόν και αργά πια, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μπουρογιάννη για την εξαιρετικά πλούσια αυτή ομιλία, η οποία θα είναι και διαθέσιμη στο πλατφόρμα για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει αργότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που παρακολουθήσατε. Με τους φοιτητές θα τα πούμε σύντομα την Κυριακή και ελπίζω ότι διασκεδάσατε την ομιλία, ότι ήταν κάτι ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπουρογιάννη. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ.